Δεν περίμενα να πέρασε, σου πω. Τι κόπος. Εγώ τρέχω, το αυτοκίνητο τρέχει. Πήγα να ξέρω. Γεια σου, Μανώλη. Εδώ είναι ο κύριος Ανδρέας. Ναι, εδώ στην Πολυθρόνα. Εμπέβαια στην Πολυθρόνα. Αν πού να είναι ο Μαύρος, στο μονόζυγο. Γεια σου, βρε βρωμόγερε. Α, καλώς τον εύχομαι τον αντικειθήρο. Πώς είσαι έτσι, βρε, τι χρώμα είναι αυτό, βρε, τι χάλια είναι αυτά που έχεις. Ποιος εγώ. Εσύ. Α, εσύ, α. Μπορώ εγώ α. Μπροστά σε σένα είμαι σαν ανιψάκι σου. Είμαι και 3 χρόνια πιο μεγάλος από σένα, τρομάρα. Κάτσε κάτω, βρε. Κάτσε, βρε, ρίπιο, μισοριαστή σαν τον ναό του Σολομόντος. Τι είναι αυτά, τι είναι αυτά. Εδώ σήμερα. Ανάσταση σήμερα και μαζεύτηκαν πάλι τα κοριτσόπαιδα. Δεν μου λες. Και η Ρίτα, η Ρίτα, ε. Η Ρίτα, η Ρίτα. Πούτι. Πούτι. Τώρα ήταν εδώ που πήγε. Τι ωραίο κορίτσι όμως, α. Κορίτσι και κορίτσι, μωρέ, κορίτσα όσο. Λοιπόν, επειδή την ξέρω από παιδάκι, την είχα προσέξει. Μια μέρα όμως πριν από 3 χρόνια που κατέμενε με τον Όθωνος, τη βλέπω απάνω σε ένα ποδήλατο με ένα γαλάσιο χόρευμα και με 2 άσπρους φρόμους στα ποτσίδια. Τι πράγμα λέω είναι αυτό. Μωρέ, αυτό είναι για να το φας ολόκληρο. Να το φας βέβαια, αλλά με τη δόνια. Με τη μασελίτσα μας, σιγά σιγά, χράτσα φουρούτσα, χράτσα φουρούτσα και ό,τι καταφέρνει. Τι κάνει, κύριε Ξύλε. Τι είναι δυνατόν να κάνω εδώ, παιδάκι μου, εσύ να μας πεις. Καλά είμαι. Στην Ανάσταση θα πάμε όλοι μαζί, έτσι. Αν μας θέλετε στην παρέα, θα σας πει. Φυσικά. Όχι τέτοια, κύριε Ανδρέα μου και κύριε Ξύλε, είμαι όπου ξέρετε πώς σας αγαπάμε. Είσαστε όλοι τόσο καλοί μαζί μας, η μητέρα προπαντός. Μαζί με τη μητέρα σου ανέβηκες, παιδί. Α, ναι, και θα μείνω και αύριο και τη Δευτέρα. Η Κυφυσιά μου αρέσει πάρα πολύ. Δεν ξέρω, αλλά ανάμεσα στις παλιές αρχοντικές βίλες που μοιάζουν λίγο με πύργους, αισθάνομαι σαν η Ιουλιέτα. Μια Ιουλιέτα που ψάχνει να βρει το Ρωμαίο της. Αλλά Ματέος. Τι Ματέος. Ματέος. Πώς αυτό, δεν σε πιστεύουμε. Μωρέ, Ματέος που σας λέω. Για στάσου τώρα. Τι θες να μας πεις δηλαδή, ότι εσύ, μια κοπέλα πάνω στον αφησί σου, δεν έχεις τίποτα. Α, όχι. Ένα φλερτάκι, ένα αισθηματάκι, μια προτίμηση, ένα ψηλό ταραβεράκι, τέλος πάντων. Τίποτα. Πώς αυτό, βρε. Δεν ξέρω εγώ, να, δεν μου τύχε. Αλλά θα μου τύχει που θα πάει, δεν θα μου τύχει. Μα θα σου τύχει και θα σου ξανατύχει και θα σου ξανατύχει. Εσύ να σε καλά και θα βαρεθεί να σου τυχαίνει. Θα σου τύχει. Ρίτα, ήρθε ο Θοδωράκης με την πιστίτσα. Έρχομαι. Με συγχωρείτε, θα ξανάρθω. Όπως σου τα έλεγα, με τη μασελίτσα μας. Χράτσα χρούτσα. Αχ, μωρέ, και να ήμουν νέος. Και οι γέροι δηλαδή δεν κάνουν να ερωτεύονται. Κάνει. Γιατί να το κάνουμε που κάνει. Ωραία, ψύχρα δεν έπιασε. Να, πάμε μέσα, πάμε. Ευχαριστώ, Θοδωρά. Για τον Εφραίη, για τον Εφραίη. Αν γιατί άλλο. Λοιπόν, εγώ, Ανδρέα μου, αν δεν είχα αυτό τον Εφραίη. Ναι, αν δεν είχε αυτό τον Εφραίη, θα πετούσε αριστερά. Καλησπέρα. Χρόνια πολλά σας και ό,τι επιθυμείτε. Καλώ την κυρία Ελένη. Χρόνια πολλά σας, κυρία Γησίλα. Επίσης, κυρία Ελένη. Μη σας ενοχλώ. Όχι, μας ενοχλείτε. Καθίστε. Καθίστε, να σας δούμε και εμείς λιγάκι. Τώρα προλίγου ήταν εκεί. Λοιπόν, τι είναι, τι κάνετε.
Τι να κάνουμε, κύριε Ανδρέα. Να, προσπαθούμε να τα φέρουμε βόλτα. Αλήθεια, η Ρίτα με τη δουλειά της πώς θα πάει? Πώς θα τα πάει? Σκοτώνεται όλη μέρα το έρημο για 800 δραχμές το μήνα. Αλλά τι να κάνουμε. 600 είναι η σύνταξη του Μακαρίτ, του πατέρα της. Ζούνε δύο άνθρωποι με 600. Ούτε και αυτό το παλιό δωμάτιο δεν καταφέραμε ακόμα να το νοικιάσουμε. Καρτωμένη όμως η κορούλα σας. Και για πότε μεγάλος έτσι? Δεν έχετε ακούσει που λένε τα κορίτσια τα τραβάει ο διάολος από τα μαλλιά? Δηλαδή εδώ που τα λέμε, ώρα είναι πια να τις βρείτε και κανένα γαμπρό. Να σας πω την αλήθεια, μου τη ζητήσανε. Βέβαια. Και γι' αυτό κιόλας πήρα το θάρρος να έρθω σήμερα να ρωτήσω κι εσάς, κύριε Ανδρέα. Εμένα? Τι να με ρωτήσετε εμένα? Εκτός που τέλος πάντων ξέρουμε πόσο μας αγαπάτε και οι συμβουλή σας όπως και να το κάνουμε είναι πολύτιμη. Είναι που και το παιδί αυτό δουλεύει στα χέρια σας και εσείς θα το ξέρετε καλύτερα από κάθε άλλο. Στα χέρια μου δουλεύει. Ναι. Ο Μανώλης είναι. Ο Μανώλης ο σοφέρ μου, Μάλιστα, αλλά σας παρακαλώ μην κάνετε λόγο, δεν θέλω να μάθει. Καλά. Δηλαδή είναι ερωτευμένος ο Μανώλης? Ερωτευμένος? Ερωτευμένος δεν πάει να πει τίποτα καλέ. Κατακούτελα που λένε. Ναι, ο Μανώλης, είδες ο Μανώλης, Και δεν μου λέτε, κύριε Ελένη μου, σας την ζήτησε επισήμως, δηλαδή? Τώρα επισήμως, τι να σας πω. Να ήρθε και μου είπε, κύριε Ελένη, αγαπώ την κόρη σου και θέλω να την πάρω. Εσείς τι του είπατε? Τι να του πω, κύριε Ανδρέα μου, τι να του πω. Άσε, παιδάκι μου, του λέω να το σκεφτούμε το πράγμα. Ο γάμος όπως και να το κάνουμε, δεν είναι κάτι που αποφασίζεται από τη μια στιγμή στην άλλη. Και έπειτα... Με συγχωρείτε κιόλας, κύριε Ανδρέα μου. Πώς θα του δίνετε το μήνα? 2%. Πώς να γίνει? Περνάει σπίτι με 2% το μήνα, Και αν περνάει, πώς περνάει? Είναι αυτά που λες, κύριε Ελένη μου, τώρα. Ο Μανώλης είναι νέος. Νέος. Αν αγαπιούνται τα παιδιά, δώσε την ευχή σου και να σε βέβαια θα προκόψει. Άμα υπάρχει έρωτας, κύριε Ελένη μου, τα νιάτα παίρνουν φτερούγες. Και δεν μου λέτε, κύριε Ελένη, η Ρίτα τι λέει για όλα αυτά? Η Ρίτα. Η Ρίτα είναι παιδί ακόμα. Η Ρίτα δεν ανησυχεί όσο εγώ για το μέλλον της. Τέλος πάντων, με συγχωρείτε για την ενόχληση, αλλά είπα να ρωτήσω και εσάς. Εγώ σας είπα μια φορά. Καλό παιδί, τίμιο και από πάνω νέος. Νέος, μην το ξεχνάτε αυτό. Τι να σας πω, κύριε Ανδρέα μου, δεν λέω βέβαια καλά και τα νιάτα, αλλά αμάν και φτώχεια, αμάν. Τέλος πάντων, να πηγαίνω, αρκετά σας πω. Το καλό, κύριε Ανδρέα. Αντίο σας, ευχαριστώ. Είδες λοιπόν, φίλε μου, αυτό το πλάσμα, αυτό το ζωντανό όνειρο, μια μέρα θα το πάρει κάποιος Μανώλης. Γιατί και αν δεν είναι αυτός ο Μανώλης, θα είναι κάποιος άλλος παρόμοιος. Κρίμα δεν είναι? Για ποια? Για εμάς. Ρε, ήθελα να ξέρω ένα πράγμα. Τι πράγμα δηλαδή? Αυτό το κορίτσι να πούμε, εάν πηγαίναμε εμείς τη μητέρα του και το ζητούσαμε. Ποιοι? Εμείς. Πώς δηλαδή, ως συνεργαζόμενοι? Όχι, να, αν πηγαίναμε να πούμε εσύ ή εγώ και το ζητούσαμε από τη μητέρα του. Έτσι, θα μας το δίνει. Και γιατί να μην μας τη δώσει? Έτσι λες. Βέβαια. Και να σου πω δηλαδή πώς τα σκεφτόταν η γυναίκα. Αυτοί πλούσιοι είναι, μεγάλοι είναι, τα κυπαρίσια άρχισαν να τους γνεύουνε, γιατί όχι. Αύριο μεθαύριο, άντε αντιμεθαύριο, θα μας τον χαιρετήσουνε τον πλάτανο. Και όλη η περιουσία θα μείνει του κοριτσιού για να κάνει τη ζωή του όπως θέλει. Αχ, τι λες, βρε βρωμόγια, δεν άκουσες το κοριτσάκι τι είπε? Τι είπε, δεν θυμάμαι. Δεν είπε ότι αισθάνεται σαν η Ιουλιέτα που ψάχνει να βρει το Ρωμαίο της? Έχεις δει εσύ ποτέ σου Ρωμαίο με μαλλιά βαμπάκι, με μασέλες ψεύτικες και με πίεση 22? Τα λεφτά, Αντρέα μου, είναι μεγάλος πειρασμός. Εγώ σου λέω πώς θα μας τη δίνει. Για να μας τη δίνει, τι να την κάναμε? Πώς, ό,τι προλαβαίναμε. Τι να προλάβουμε, μωρέ, τώρα να προλάβουμε. Ο γιατρός, βρε, και εσύ μου λες να προλάβουμε. Τι να προλάβουμε, μωρέ. Καλώς τον γιατρό. Πού είστε, κύριε Αγισίλε? Από αυτόν εδώ μια φορά σαν πως να είμαι καλύτερα, μου φαίνεται. Τι σημαίνει, γιατρό μου? Το ζάχαρο. Ανέβηκε. 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 Και για ανέβη είπα να πει πως παραμελήσαμε κάπως τη διετά μας. Από χολή καλούτσικα πάμε. Εδώ καρδιογράφημα, μάλλον καλό είναι. Και τα νεφρά στην ίδια κατάσταση. Εμένα μια φορά περισσότερο από όλα με ανησυχεί το ζάχαρο. Γιατί είναι ανεβή. Γιατρό μου, άστα να πάνε στο διάλο. Από εδώ και μπρος, ό,τι είναι να κατεβεί θα ανεβαίνει, ό,τι είναι να ανεβεί θα κατεβαίνει. Πως με λίγη προσοχή, γιατρέ μου, να με συμπαθάς,
Αλλά από εκεί διατούμε, ούτε νεφρά έχω, ούτε σηκώτη έχω, ούτε καρδιά έχω, ούτε τίποτα από όλα αυτά έχω. Ξέρεις τι έχω? Διάματα έχω. Έχω δηλαδή την ασθένεια που δεν γίνεται καλά με τίποτα. Πώς θα το κάνουμε? Αλήθεια, γιατρέ μου, με την οβοκαίνη, τι απέγινε? Να σας πω, σε ορισμένους οργανισμούς κάνει μια μικρή ωφέλεια. Mm. Τώρα σε άλλους πάλι, βέβαια, τι να σας πω. Και εκείνη η ιστορία τότε με τον Μποκομόλετς έσβησε αδόχους. Να σας πω, σε ορισμένους οργανισμούς, ο ρος του Μποκομόλετς... Καταλάβαμε, καταλάβαμε. Βέβαια, δεν υπάρχει γιατριά, έχεις λέει, για πάρω απόφαση. Πες το γιατρέ μου για να του φύγει έννοια. Όχι, εγώ μιλάω έτσι, περί μιας ανανεώσεως τέλος πάντων. Ανανεώσεως? Δηλαδή, να ξαναγίνεις νέος, ε? Και το λες έτσι αυτό, ανανέωση, σαν να ήταν κάτι τι εύκολο. Λοιπόν, ο μόνος που το πέτυχε αυτός τώρα ήταν ο Φάουστ. Αλλά για να το πετύχει, λέει, πούλησε την ψυχή του στο διάολο για 24 χρόνια. Να του την πουλήσω κι εγώ. Άντε, βρέστε να και παζάρεψε τώρα. Γιατί από τους γιατρούς μην περιμένεις τίποτα άλλο από μερικά λόγια παρηγοριάς, έτσι, γιατρέ μου. Τώρα να σας πω, βέβαια. Ο σκοπός να μην γίνουμε χούφταλα, για πέρα. Όχι, όχι, είστε υπερβολικός. Λοιπόν, κατά τη γνώμη των διαπρεπεστέρων γεροντολόγων. Να είστε τα που σε έχεις, λέει. Στη γεροντολογία πέσαμε. Λοιπόν, όπως είπαμε, προσοχή στη δίαιτα και όλα θα πάνε καλά. Και αν τέλος πάντων σας συμβεί τίποτα, μου τηλεφωνείτε. Τώρα ο σκοπός είναι, γιατρέ μου, για να μην μου συμβεί, γιατί αν μου συμβεί, δεν θα σου τηλεφωνήσω εγώ, άλλος θα τηλεφωνήσω. Εγώ θα τηλεφωνήσω. Εγώ για δάφτα. Λοιπόν, καληνύχτα σας και καλή ανάσταση. Καλό στο καλό. Καληνύχτα, καληνύχτα και χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά για να έχουν δουλειές και γεροντολόγοι που λέγανε. Και εσύ, φίλε μου, τώρα κάτσε και μου λες να βάλουμε, λέει, τα καλά μας και να κατέβουμε στην πιάτσα για γαμπρί. Στον πλάτανο, πάρε και τσιγάρα του θείου. Καλά, εντάξει. Γέρασες και μια ώρα δεν έβαλες. Έβαλες εσύ. Εγώ. Μα τι κάνετε, κύριε Ανδρέα, ακόμη έτσι είσαστε καλέ, δεν θα ντυθείτε, περνάει η ώρα. Έχουμε κι εγώ. Λοιπόν, εγώ θα πάω μέχρι τον πλάτανο να πάρω μερικά πυροτεχνήματα και θα γυρίσω να σας πάρω, έτσι. Ρίτα. Ορίστε. Κοίτα τώρα που θα πηγαίνεις στον Πλάτανο, μη συναντήσεις επιτέλους τον Ρωμαίο σου και σε χάσω. Ναι, καλά. Όλοι γη μαλώνουν ποιος θα με πρωτοπάρει. Ωραία σου και τις μάθαμε τις κατακτήσεις σου. Κατακτήσεις εγώ. Εγώ, Έλα τώρα. Μα τι ήταν. Ποιο. Μανώλης. Κατάλαβα, η μαμά θα σας τα πει. Γιατί, δεν είναι αλήθεια, δηλαδή. Καλά, αλήθεια είναι, αλλά δεν. Ανάτι. Πολλά και ανυπέρβλητα τα εμπόδια. Δηλαδή. Ένα. Πρώτον, η φτώχεια. Και νομίζω ότι δεν χρειάζεται να σας πω, και δεύτερο χρειάζεται. Ναι, αλλά ο Μανώλης είναι νέος. Ναι, δεν λέω, νέος είναι. Και καλό και ευγενικό παιδί είναι. Και δεν σας κρύβω ότι το συμπαθώ πολύ, βέβαια. Δεν είναι ο Ρωμαίος που σας έλεγα, ο άντρας των ονείρων μου. Αλλά εάν τέλος πάντων βρισκόταν σε μια καλύτερη οικονομική κατάσταση, πώς, γιατί όχι. Δηλαδή, αν ο Μανώλης ήταν πλούσιος, θα τον έπαιρνες? Ουχ, τρεχάλα. Και αν υποθέσουμε δηλαδή ότι ερχόταν και σε ζητούσε ένας κύριος έτσι λιγάκι κάπως φτασμένος, να πούμε. Ένας κύριος που δεν θα ήταν βέβαια νέος σαν το Μανώλη, αλλά πολύ πλούσιος. Πολύ πλούσιος. Πάρα πολύ. Και ερχόταν λοιπόν και σε ζητούσε. Τι θα έκανες? Ξέρω εγώ. Μα τώρα να σας πω, πολλές φορές ένα φτωχό κορίτσι αναγκάζεται να παντρευτεί έναν πλούσιο άνθρωπο που δεν τον αγαπάει. Βέβαια, καλύτερα δεν θα ήταν να τον αγαπάει, αλλά κι αν δεν τον αγαπάει, κλείνει τα μάτια του και τον παίρνει σαν φάρμακο εναντίον της αδεκαρίας. Άκουσες. Έναν άνθρωπο μεγάλο, φτασμένο, με λεφτά θα τον έπαιρνε. Ναι, αλλά εσύ δεν άκουσες το άλλο. Ποιο άλλο? Πώς θα τον έπαιρνε? Πώς θα τον έπαιρνε? Δεν άκουσες την ίδια που το είπε. Θα κλείσει, λέει, τα μάτια της και θα τον πάρει σαν φάρμακο. Πώς είναι λοιπόν δυνατόν να αγκαλιάζει μια κοπέλα που θα ξέρεις ότι έχει τα μάτια της κλειστά? Όχι από ευτυχία, από αηδία. Πώς θα ευχαριστηθώ εγώ το λίγο που μου μένει? Ναι, αλλά δεν θα ευχαριστηθεί εκείνη. Και τι με νοιάζει εμένα, μαμπά? Έχεις την εντύπωση δηλαδή ότι όταν κάθεσαι και τρως μια κότα κοκκινιστή και ευχαριστιέσαι, είναι υποχρεωτικό δηλαδή να ευχαριστιέται και η κότα? Τι να σου πω, μωρέ, είσαι βυσιγόθος. Τουλάχιστον. Λοιπόν, να ξέρεις, το τσάχ είμαι. Ποιο τσάχ? Να του τη φάω του Μανώλη. Αγκά. Και πώς δεν την έφαζε? Να πάω και να τη ζητήσω. Α, δείτε να δεις που θα μου τη δώσουν. Με τα τέσσερα. Και το έχω έτοιμο δηλαδή το σχέδιο. Τι σχέδιο? Βέβαια. Σχέδιο.
Πρώτα-πρώτα θα καλέσω έκτακτο και επιγωνιατρικό συμβούλιο. Κύριοι, θα τους πω, βάντε τα δυνατά σας. Κάντε μου ένα βιτίο νοβοκαίνες. Κάντε μου ένα ντεπόζιτο κορτιζόνη. Κάντε μου και δύο κουβάδες μπογκομόλετς. Για την απόλυτος ανάγκη να καρδαμώσω, έστω και προσωρινώς. Εν τω μεταξύ, όσο θα κάνω τη θεραπεία μου, θα στέλνω κάθε μέρα και μια καλαθάρα με λουλούδια που πάντα συγκινούν τις γυναίκες κάτι τέτοια. Και όταν έρθει και ξεγυρίσω κομματάκι, θα πάω, θα τη ζητήσω, θα την πάρω και δεν πανάχει κλειστά τα μάτια της. Βρε χράτσα, χρούτσα, χράτσα, χρούτσα. Έλα, μωρέ. Είδες δρομιάς για αυτό το κορίτσι. Αυτό που λες είναι κάτι που προσβάλλει τα νιάτα της και γελιοποιεί τα γεράματά σου. Εγώ που δεν στο κρύβω. Είναι τρομερά γοητευμένος με αυτό το πλάσμα. Τρομερά. Δεν θα δεχόμουν ποτέ μια τέτοια χιδέα έπαθη. Ποιος θα ήθελα. Τι. Αυτό που είπαμε πριν με το Φάουστο. Να μου παρουσιαστεί μια μέρα ο διάλος. Να του πουλήσω την ψυχή μου όσο. Να με ξανακάνει νέο. Και σαν νέος να την ποδιορκήσω και να την κατακτήσω. Να με πάρει μαριστά τα μάτια, Γησίλε. Αλλά που είναι ο διάλος. Όλοι για ψήρου πίθυμα σας στέλνουν στο διάλο, αλλά είναι και πάρα πολύ δύσκολο να τον ατρακάρεις. Ωρε ψύχρα έπιεσαι. Είχε δίκιο η Μαρία. Πάω να πάρω την καμπαρδίνα μου. Και πού είσαι. Εν τω μεταξύ εσύ νύχτα είναι. Μόνος σου θα μείνεις, κοίτα εκεί να φωνάξεις το διάλο να τα κανονίζετε. Με ζητήσατε, κύριε. Ποιος? Με ζητήσατε, κύριε. Ποιος, παρακαλώ. Αυτός που ζητήσατε, κύριε. Αυτός που μπορεί να σας ξαναδώσει τα νιάτα. Έλα τώρα, μωράκι, σιρέ. Σαν χαμάρες να... Έπαιδες εκεί ένα μεγάφωνο και μου κάνεις πλάκες. Ναι, εγώ ξέρεις τώρα την έφαγα. Κάνετε λάθος, κύριε. Είμαι αυτός που ζητήσατε. Με θέλετε πράγματι τίποτα ή να σας απαλλάξω από την παρουσία μου. Στην παρουσία σου? Και πού είναι η παρουσία σου, δεν σε βλέπω. Μα εγώ, κύριε, είμαι πνεύμα. Το πνεύμα του κακού. Και όπως θα ξέρετε, τα πνεύματα είναι αγώνα. Πάντως είμαι εγώ, εκείνος που ζητήσατε. Θέλετε να σας δώσω δείγματα της παρουσίας μου? Για δώσε, για δώσε. Τι θέλετε να μετακινήσω από αυτά που βρίσκονται εδώ μέσα? Τι να μετακινήσεις? Να τον κάνετε. Άντε, ας εδώ. Πώς θέλετε να τον μετακινήσω? Δεξιά, αριστερά, εμπρός, πίσω. Προς τα πάνω. Προς τα πάνω. Σε έπιασα. Προς τα πάνω. Ευχαρίστως.
Κοιτάξτε τώρα, έτσι καλά. Όχι ζημιές, κύριε. Όχι ζημιές. Στεναχωρηθήκατε, κύριε. Εμένα εγώ δεν στεναχωρήθηκα, κύριε. Τον καθρεφτά μου. Μην ανησυχείτε. Θα το επανορθώσω αμέσως. Και πώς θα το επανορθώσετε, δηλαδή. Θα μου πάρετε άλλον. Όχι, όχι. Να, κοιτάξτε. Και τώρα που πιστήκατε, καθίστε κάπου να μιλήσουμε. Να κάτσουμε. Πού να καθίσω? Όπου θέλετε. Εκεί που καθίσατε, ίσως θέλετε να ανάψετε ένα τσιγάρο. Το τασάκι όμως σας πέφτει λίγο μακριά. Επιτρέψτε μου να το φέρω κοντά σας. Νομίζω πως τώρα πια μπορούμε να αρχίσουμε τις διαπραγματεύσεις. Τώρα είναι σοβαρά αυτά τα πράγματα, δηλαδή. Έλατε. Θέλετε να συζητήσουμε ήρεμα? Τι ήρεμα, Παναθεέ μας, που εμένα οι τρίχες μου έχουν σηκωθεί σαν χωράφες. Έλατε, κοπαδί. Έλατε να κουβεντιάσουμε σαν δύο καλοί παλιοί φίλοι. Μια στιγμή μόνο να καθίσω κι εγώ κάπου κοντά σας. Κοντά μου? Ναι, κοντά σας. Ηρεμήστε, κύριε. Ηρεμήστε να τα πούμε σε ένα εμπιστευτικό τετατέτ. Τι τετατέτ, κύριε Παυτέ μου? Εδώ ένα τετ υπάρχει μονάχα, το δικό μου. Μα εγώ είπαμε, είναι αόρατος. Μα θέλω δηλαδή, έχετε καθίσει δίπλα μου σε αυτή την καρέκλα? Μάλιστα. Γιατί κουνήθηκε τώρα η καρέκλα? Άλλαξα πόδι. Λοιπόν, σας ακούω. Μα τώρα είναι σοβαρά αυτά τα πράγματα, δηλαδή. Ακόμα αμφιβάλλεται. Θέλετε να ξανασηκώσω τον καναπέ? Όχι, όχι, πάλι τον καναπέ θα μου τον ξεχαρβαλώσει. Μπορούμε να μιλήσουμε, δηλαδή? Ας μιλήσουμε. Λοιπόν, θέλετε να σας ξανακάνω νέο? Α, ναι. Αυτό το θέλω. Ό,τι το θέλω, το θέλω. Αλλά τέλος πάντων να ξέρω και υποποιούς όρους. Καλά, 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 καλά. Θα συζητήσουμε και περί των όρων. Σιγαράκι? Όχι, ευχαριστώ. Έχω φαρυγγίτιδα. Τότε ας μην καπνίσω κι εγώ και σας βάλω σε πειρασμό. Λοιπόν, σας ακούω. Ώστε θέλετε να σας ξανακάνω νέο. Μάλιστα. Και φυσικά με το αζημίο το. Αυτό εννοείται. Πέστε μου όμως, πόσο χρόνο θέλετε να σας κάνω? Νέο. Νέο. Νέο, πολύ νέο. Να σας κάνω 17 χρονών. Α, όχι 17 χρονών. Όχι να γίνω και τέτοι μπόι και να πετάω για ούρτια στο κοσμάκι. Όχι. 20. 20. Ούτε, ούτε. Όχι. 25. Να έχω ξεπερδέψει και με το στρατιωτικό για τη δεύτερη φορά, δεν το ταγιατάω. Πολύ ωραία. Μεταξύ 25 και 30. Και από πότε? Το γοργόν και χάρη έχει. Καλά, άσε σήμερα, αύριο και μεθαύριο. Από την Τρίτη πια. Μάλιστα. Αλλά φτωχός. Ορίστε. Φτωχός, λέω. Πολύ φτωχός. Φτωχός. Έστω. Αλλά τέλος πάντων, να έχω και κάτι για το ξεκίνημα. Να έχω να τη βγάλω κανένα μήνα, ώσπου να βρω καμιά δουλειά. Να φτιάξω και κανένα ρουχαλάκι. Που ξέρετε, για να θέλω να ξαναγίνω νέος, μπορεί να πηγαίνω και για γαμπρός. Λοιπόν, θα σας δώσω 100 λίρες. Α, χρυσές. Ναι. Αγγλικές? Όχι. Ιταλικές. Γιατί ιταλικές? Όχι. Όχι, να μου δώσετε 30.000 καλύτερα. Σύμφωνα. Και πώς θέλετε να είστε ως νέος, όπως είσαστε ή να σας αλλάξω? Όχι, όπως ήμουνα. Καλούδης ήμουνα, μαστιμούδης ήμουνα. Ωραία. Δεμένη, λοιπόν, τώρα να καθορίσουμε και την αμοιβή μου. Μάλιστα, να την καθορίσουμε, ναι. Τι κοστίζει αυτό, κύριε? Να σας πω. Εγώ στο Φάουστ που έκανα περίπου το ίδιο, πήρα την ψυχή του για 24 χρόνια. Πολλά. Κόστηκα. Πρέπει να ομολογήσετε κι εσείς ότι είναι πολλά, δεν κάνετε ούτε ευκολίες, ούτε τίποτα. Κόστε κάτι. Παρ' το, δεν σας πάτησε.
Έλατε τώρα, κόφτε κάτι. Όχι, σας παρακαλώ μην μου κόψετε τίποτα. Η τιμή είναι εντελώς φιλική. Σας βεβαιώνω, εντελώς φιλική. Ωραία, το μάτι να γίνει. Δώστε μου το χέρι σας. Που να σας το δώσω, θα μην σας βγάλω και κανένα μάτι. Εδώ, δεξιά σας. Λοιπόν. Τι λοιπόν, Μανώλη μου, πώς τα πάμε. Και τέλος πάντων, λογαριασμούς ξέρεις, βάντα κάτω, λογάριαστα και πες μου. Γίνεται. Γιατί δεν γίνεται. Νέος είμαι, θα δουλέψω. Αχ, αυτό είναι το κακό, Μανώλη, ότι είσαι νέος. Πολύ νέος. Και οι άνθρωποι παντρεύονται όταν γίνουν πια κάτι. Η οικογένεια δεν επεξεγέλασε. Η οικογένεια έχει τις υποχρεώσεις της, Μανώλη. Και η αγάπη δηλαδή δεν πιάνεται. Όχι, πιάνεται. Πιάνεται, Μανώλη μου. Πιάνεται, αλλά δεν μαγειρεύεται. Η αγάπη δεν μπαίνει στον τέτζερι, Μανώλη. Και ξέρεις τι άτιμο πράγμα είναι ο τέτζερις. Κάθε πρωί τον γεμίζεις και κάθε βράδυ είναι άδειος. Καλέ τα μάθετε. Τι να μάθω. Καλά ο κόσμος, ο κύριος Ανδρέας, τα αφεντικό σου. Χάθηκε. Για διαβάστε εδώ. Τι λέει, για διάβαση να ακούσω κι εγώ. Μυστηριώδης εξαφάνισης γνωστού βιομηχάνου. Παρά τα συντόνους προσπαθίας που καταβάλει η χωροφυλακή, ουδέν ίχνος τον ευρέθη ακόμη. Πρόκειται περί εγκλήματος. Εσύ έρχεται πάρα πολύ ωραία, κύριε. Αυτό είναι ότι πρέπει για την ηλικία σας. Την ηλικία μου. Και ηλικία. Και ηλικία μου, κύριε. Εδώ είναι νέος, κύριε. Αυτό λέω και εγώ. Είναι νέος, κύριε. Αυτό το κουστούμάκι είναι ό,τι πρέπει για ένα νέο σαν και εσάς. Μα, βεβαίως. Ηλικία μου και ηλικία μου. Αυτό το λέω μόνο για το χούφταλα, κύριε. Σας πέρασε κάποιος συναντητήρα. Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Έξω είδα ένα νοικιαστήριο που λέει ότι ενοικιάζεται δωμάτιο νεβάρων και βίλιων δια νεαρών φοιτητήν. Δηλαδή είναι απαραίτητο να είναι φοιτητής. Νεαρός σκέτος δεν κάνει. Όχι κύριε, πώς κάνει. Αλλά επειδή να τι είναι, ένα δωματιάκι είναι για κανένα φτωχό επαρχιωτάκι που έρχεται στην Αθήνα να σπουδάσει και που θα βρει τέλος πάντων και κάποια περιποίηση. Α, το ενοικιάζετε με τα περιποίηση. Όχι, περνάει από το χέρι μας. Μπορώ να το δω. Βεβαίως κύριε, πώς. Περάστε. Παρακαλώ. Νόστιμος, Αλλά δεν μου φαίνεται να γίνει τίποτα. Γιατί? Μα τώρα καημένη φαίνεται ο άνθρωπος. Δεν κάνει για φοιτηστρούγκα. Δεν
είναι τίποτα ποδάρτο, κύριε. Δεν είναι. Γι' αυτό σας λέω. Γιατί καλέ, γιατί. Και το κρεβάτι. Με τα τέσσερα ποδαράκια του βλέπω. Όχι, αλλά. Τι λέτε, καλά. Και το πάτωμα είναι παλιό, κύριε. Θα βάλω στο καλέ, θα βάλω στο παλιό καρφάκι εκεί πέρα. Και από εδώ η ντουλάπα. Και ντουλαπίτσα. Μα αυτό είναι θαύμα. Ντουλάπι. Σε χαρβαλώθηκε κι αυτή πανάκια. Δεν βαριέστε, καλέ. Δυο με τεσσαράκια να βάλετε. Για με τεσσαράκια θα κανονιστεί η δουλειά θαύμα. Και το παράθυρο που βλέπει. Πού να βλέπει, κύριε, δεν βλέπει. Πώς δεν βλέπει. Α, και τι ωραία θέα. Δεν μαζεύουν και τα σκουπίδια, βλέπετε. Απορώ πως δεν πήρα ακόμα τις βαλίτσες του να φύγει. Πάρα πολύ ωραίο δωμάτιο, λοιπόν. Πάρα πολύ μ' αρέσει. Δηλαδή, σας κάνει, κύριε. Α, μου κάνει, βεβαίως μου κάνει. Τώρα ίσως να μην έχει τις διάφορες σύγχρονες ανέσεις. Αλλά αυτά τώρα. Ένας νέος άνθρωπος τα παραβλέπει. Οι ανέσεις είναι κυρίως για τα γεράματα. Τα γεράματα θέλουν το χουχούλιασμα και το ζεστοκόπημά τους. Θα μου πείτε όμως ότι θα μπάσουν οι χαλαμάδες, ε? Δεν μπαλαμπάσουν οι χαλαμάδες, τι με νοιάζει τώρα. Εγώ είμαι νέος. Με νοιάζει να μπάσουν οι χαλαμάδες. Το αίμα των νέων ανθρώπων βράζει. Κοχλάζει. Δεν τα σβηνείς, ε? Δηλαδή εδώ που τα λέμε είναι και κάτι γενάριδες και κάτι φλεβάριδες. Λοιπόν, εγώ αυτός περιφρόνω. Εμένα θα μου επιτρέψετε, πρέπει να φύγω. Γεια σου, θεία. Αντίο, παιδί μου. Αντίο, Ρίτα. Γεια σου, Μαρίτα. Και άμα μάθετε κανένα νέο από το Μανώλη για τον κύριο Αντρέα, να με ειδοποιήσετε. Ναι, και εσείς αν μάθετε τίποτα, ειδοποιήστε μας, ε. Γεια σου και χαιρετισμούς. Περάστε, κύριε, να καθίσετε. Άρισα, βλέπω και όλες τις περιπτώσεις. Και για να τελειώνουμε, τέλος πάντων. Πόσο είναι το νίκη. Ναι, αμέσως, κύριε, μάλιστα. 400, κύριε. Τι 400? Δηλαδή θέλω να πω 300 για το δωμάτιο και 100 για τις περιπτήσεις. Α, σύμφωνα αλλά αντιστρόφως. Δηλαδή. 100 για το δωμάτιο και 300 για τις περιπτήσεις. Κανένας όρος ιδιαίτερος? Όχι, τα συνηθισμένα. Δηλαδή. Ένα ενίκιο μπροστά και δυο να μένουν. Α, δηλαδή 3, 4, 12, 1200. Μάλιστα, κύριε. 1200. 1000 και. 1, 2, 300. Ευχαριστώ, κύριε. Και πότε θα εγκατασταθείτε? Τίποτα θα εγκατασταθώ. Εγκαταστάθηκα και όλος τον εγκατασταθήκα, το χαριάζεται. Δηλαδή θα κοιμηθείτε εδώ απόψε. Αφού εγκαταστάθηκα, είναι δυνατόν να εγκατασταθώ εδώ και να κοιμάμαι αλλού. Πού να τρέχω τώρα. Σωστά, κύριε. Τότε να σας ετοιμάσω. Ω, με την ησυχία σας. Παρακαλώ, κύριε. Πολύ ωραία τα λουλούδια σας, λοιπόν. Μου επιτρέπετε κάθε πρωί που θα φεύγω για τη δουλειά μου να κόβω και ένα για την κουτουνιά μου? Μα το ρωτάτε. Ρίτα, δεν μαζεψείς ένα καφεδάκι του κυρίου? Ω, ευχαριστώ, δεν θέλω καφέ. Ένα ουζάκι μήπως? Τώρα, να κάνετε τον κόπο. Τότε θα μας κάνετε την τιμή να καθίσετε να πάμε το βράδυ μαζί. Να γνωριστούμε και καλύτερα. Και εγώ έλεγα έτσι για να γλυφθώ, να τις φασαρίες, να πηγαίνουμε κάπου έξω, έτσι, όλοι μαζί. Να ακούγαμε και λίγη μουσική, ε. Σας κυγεί. Γιατί δεν μου γαμπιέσατε? Και από πότε με παρακολουθούσατε? Από εκείνο το καλοκαίρι στην Κυψιά. Σε εκείνο το δρόμο, πώς τον λένε, που τα πλατάνια φτιάχνουν μια λόγω της το από πράσινες δαντέλες, που τα νερά τρέχουν δεξιά και αριστερά. Και εσείς περάσατε πάνω σε ένα ποδήλατο με ένα γαλάζιο φόρεμα και με δυο άσπρους φιόγκους τα τότε κοτσιδάκια σας. Μα αυτό είναι πριν από 3 χρόνια. Ακριβώς. 3 χρόνια είναι αυτό που παρακολουθώ. Και πώς σας πήρα χαμπάρι? Προσέξτε, δηλαδή, εδώ που τα λέμε και εγώ προσπάθησα να προσέξετε, γιατί όπως καταλαβαίνετε, εύκολο θα ήταν να σας ψιάσω και να σας πω για τα αισθήματά μου. Και γιατί δεν το κάνετε? Από φόβο. Από φόβο? Και τι φοβηθήκατε? Την άρνησή σας. Αλλά παρακολουθώντας σας όμως, πληροφορήθηκε ότι κινδυνεύω να σας χάσω για πάντα. Πώς δηλαδή? Έμαθα ότι σας ζήτησε κάποιος Μανώλης. Α, μάθατε και για τον Μανώλη? Δεν είναι ένας σοφάρ που παίρνει 2% το μήνα? Εσείς δεν με τρελάνετε. Μακάρι, γιατί έτσι απατσίζαμε. Με τρελάνετε εσείς, θα σας τρελάνω τώρα κι εγώ. Λοιπόν. Τι λοιπόν? Πέστε μου τώρα, τον αγαπάτε τον Μανώλη? Μάλλον όχι. Πάει ο Μανώλης, τον έφευγα τον Μανώλη, πάει ο Μανώλη. Τι είπατε? Δηλαδή, δεν πρόκειται να παντρευτεί τον Μανώλη, ε. Α, όχι. Έχετε δίκιο, η αγάπη είναι απαραίτητη προϋπόθεση.
έχει κλέξει και ο ουρανός, ο μεγάλος ουρανός, είναι ακόμα σκοτεινός και η νύχτα δεινά. Μα εκεί ψηλά, ήταν άστρο που δειλά, μόνο από φέγγω πολλά και ένας χαμογελά. Νύχτα σημαίνια, κοίτα θερμημένια, σαν ποχή με τα ξένια, από ξανά μαλλιά. Γλυκό χαράζει, αλλά δε σε πειράζει, που γεννήσε μαράζει η άδεια μου αγκαλιά. Πες μου μια λέξη, αυτή τη μόνη λέξη, σε λίγο πια θα φέξει, θα δηλώνει αντί. Κοντεύει έξι, ας πούμε αυτή τη λέξη, που έχει στα χείλη μπλέξει και δεν ολμαραδεί. Ο ουρανός, ο μεγάλος ουρανός, είναι ακόμα σκοτεινός και η νύχτα γύρα. Μα εκεί ψηλά, κοίταν άστρο που δειλά, μόνο από φέγγω πολλά και ένας χαμογελά. Νύχτα σημαίνια κι η κάθε μου η έννοια, σ' αποχή με τα ξένια, από ξανά μαλλιά. Γλυκό χαράζει, αλλά δε σε πειράζει, που γέμισε μαράζει η άδεια μου αγκαλιά. Ευχαριστώ. Εγώ προχωρώ να ανοίξω. Τι οφείλω? 35. Α, ορίστε 45. Τι? Θα βαθείτε στον ήρωα σας απόψε. Θα προσπαθήσω. Εγώ να σας δω πώς θα προσπαθήσω. Γιατί χρόνια τώρα σας βλέπω στον ήρωα μου κάθε βράδυ. Μου φαίνεται ότι τα παραλέτε. Λοιπόν, καληνύχτα. Καληνύχτα σας. Ο διακόπτης είναι δεξιά, μόλις μπήκα. Α, θα το βρω. Και σας ευχαριστούμε πολύ για την ωραία βραδιά. Μα τι λέτε, εγώ ευχαριστώ για τη συντροφιά. Καληνύχτα. 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 Πρώτη φορά τον εβλέπω. Σαν κάποιον ένα μοιάζει όμως, ε. Καλέ, αυτός μας ξέρει από όξο και ένα κατωτά. Μας ξέρει. Πώς μας ξέρει, δηλαδή. Με παρακολουθούσε, λέει, 3 χρόνια. Μπα.
Ξέρει για μας, ξέρει για τη θέση Δέλενα στην Κηφισιά, ξέρει για το Μανώλη. Α, μέχρι που μου είπε τι φόρεμα φορούσε εδώ και 3 χρόνια όταν είχε τα κοτσιδάκια. Σε παρακολουθούσε και γιατί σε παρακολουθούσε. Ερωτευμένος. Τι ερωτευμένος. Λέει, έτσι λέει. Με σένα. Με εμένα, καλέ μητέρα. Άμα ήταν με άλλη, θα παρακολουθούσε την άλλη, δεν θα παρακολουθούσε εμένα. Α, με έτσι εξηγείτε. Αν λέω κι εγώ ένας τέτοιος κύριος στίγκα στο χιλιάρικο και να μην είναι ενθουσιασμένος με την παράγκα του Καραγκιόζη. Και ανοίγει και το παράθυρο που βλέπει στο πλυσταριό της κυρία Δήμητρας και τι μου λέει. Αχ, τι ωραία θέα. Αν πες μου έτσι λοιπόν. Ποιος να είναι αυτός. Πού θες να ξέρω. Πάντως καλοστεκούμενος φαίνεται, μορφωμένος, με τρόπους. Και χιλιάρικα, παιδάκι μου. Χιλιάρικα με ουρά. Μπορεί δεν την είδε στην πορτοφολάρα του. Τίγκα. Τίγκα στο καφεδί. Ωραία, θες. Θες απάνω στην ώρα που τα κουβεντιάζαμε και λέγαμε μη στραβωθεί κανένας πλούσιος. Παναγίτσα μου, κάντο θάμα σου. Κάντο μεγάλο χαρί μου και μην αργείς. Κάντο. Παναγίτσα. Ζητάτε, κύριε. Την κυρία Ελένη. Δεν είναι εδώ. Η Δεσποινίδη Ρίτα. Δεν είναι κανείς εδώ. Εκτός από μένα, φυσικά. Θέλετε να τους πω τίποτα, μα θα έρθουμε. Με συγχωρείτε, αλλά εσείς ποιος είστε. Εγώ είμαι ο Νικάρης. Α, του. Ναι, του. Γι' αυτό σας λέω, εγώ θα μείνω που θα μείνω. Νικάρης είμαι, που να πάω. Αν θέλετε να τους παραγγείλετε τίποτα, τους το λέω εγώ. Όχι, ευχαριστώ, θα περιμένω. Όπως θέλετε. Γιατί αναστενάζετε, κύριε. Άστατα, κύριε, άστατα. Τα βάσανα για τους ανθρώπους είναι. Τι συμβαίνει, κύριε. Τι να μου συμβαίνει, κύριε. Να, στα καλά καθούμε να είμαι χωρίς δουλειά. Και ξέρετε πώς. Ακούστε, κύριε, αν είναι δυνατόν. Εξαφανίστηκε το αφεντικό μου. Εξαφανίστηκε. Εξαφανίστηκε, κύριε, χάθηκε. Άνοιξε γη και τον κατάπιε. Στάχτη έγινε, αέρας έγινε, καπνός έγινε. Τον πήρε ο διάολος και το σήκωσε. Μάλλον, μάλλον. Δεν βαριέστε τώρα. Νέος είσαστε, αδερφέ. Να ξαναβρείτε δουλειά. Πρώτα-πρώτα το να βρει δουλειά σήμερα μια κουβέντα είναι. Ύστερα όλη τη ιστορία με γυρίζει έτσι. Μα γιατί δηλαδή, τι σας συμβαίνει, κύριε. Ένα θα σας πω για να καταλάβετε. Εγώ ήμουν έτοιμος να ραβωνιαστώ με την κοπέλα που είναι εδώ. Να παντρευτώ. Να κάνω το σπίτι μου. Να ζήσω κι εγώ σαν άνθρωπος. Τώρα, τι γίνεται τώρα που έμεινα χωρίς δουλειά. Μα δεν είπαμε, κύριε. Τώρα. Νέος είσαστε. Χάσετε μια δουλειά, ξαναβρείτε μια άλλη. Άλλη μπορεί να ξαναβρω. Τέτοια όμως δεν ξαναβρίσκεται. Μα γιατί δηλαδή, τι δουλειά κάνατε. Σοφέρ ήμουνα. Ωραία τώρα, τι παίρνατε σοφέρ. Τι σημασία έχει τι έπαιρνα, 200 το μήνα. Αλλά τι οικονόμαδα. Τι οικονόμαδα το δηλαδή. Έτρωγα εκεί πέρα με 10 μασέλες. Αλλά πώς δηλαδή. Τον έριχνα. Ποιο. Το γέρο. Ποιο γέρο. Που χάθηκε. Γέρος ήτανε, δεν ήξερα από αυτοκίνητα, ό,τι ήθελα τον έκανα. Έτσι, Κάτι με τις βενζίνες, κάτι με τα λάδια, κάτι με τα λάστιχα, κάτι με τις επισκευές. Έτρωγα καλά. Έτσι, ναι. Του λέγα να πούμε, ναι. Πρέπει να αγοράσουμε λάστιχα. Ναι. Να αγοράσουμε, μου έλεγε το κορόιδο. Α, έλεγε το κορόιδο. Ναι, ναι. Τα λάστιχα όμως που είχαμε εμείς ήταν καινούργια. Παίρναμε τα φρέσκα, πουλούσα εγώ τα δικά μας. Να, αμέσως 2 χιλιάρικα στην απέξω ο Μανώλης. Α, Μανώλης, είδες ο Μανώλης, Βέβαια. Άσε που κοιτούσα και τις 3 αδελφές που έχω. Τώρα τι να τους πω τώρα, πώς να τους πω πως έμεινα χωρίς δουλειά. Σκέφτεσαι να τους πεις 2 πράγματα. Τι να κάνω. Δεν συζητείς. Να εξαφανιστείς και εσύ σαν τα αφεντικό στο κορόιδο. Να ψάξεις να βρεις μια δουλειά σε ένα κορόιδο πιο κορόιδο από το άλλο κορόιδο και να τους πεις να είμαι με τη δουλειά μου, με το χαρτζιλίκι μου, με το κορόιδο μου, με όλα μου. Τώρα τι θα τους πεις. Δώστε μου το κορίτσι, θα το πάω στο φάλιρο να τρώμε θήκια. Βέβαια τώρα. Μην το συζητείς, φεύγα. Φύγε και ψάξε για κορόιδο, φύγε. Δεν έχει μάτω, τι μα. Πάρε και το καπελάκι μου, ξανάρθει. Έλα, πάω στο φεύγα. Φεύγα. Thank you.
φίλε. Όχι, εδώ απάνω για μια πληροφορία. Ζητείτε νέο, λέει. Και εμεί δηλαδή κορόιδα είμαστε που περιμένουμε από τι 8 το πρωί. Όλοι εδώ είσαστε. Για τον ίδιο λόγο είσαστε όλοι εδώ, δεν είναι. Είστε νέος. Και με τα προσόντα που λέτε πως έχετε, μπορείς ένα δύο χρόνια να βελτιώσετε τη θέση σας. Βέβαια, νέος είμαι. Άλλωστε, έτσι είχα ξαναρχίσει. Τι είπατε? Όχι, λέω, νέος είμαι. Να μην τα θέλω και όλα δικά μου. Και πότε θέλω να πιάνω δουλειά? Από την πρώτη του μηνός. Χίλιες 200. Πολλά λεφτά, Αργυρό μου. Πάρα πολλά λεφτά. Αφού για να καταλάβεις, έβγαλε μια πορτοφολάρα τσιγκαρισμένη στα χιλιάρικα και άρχισε να τα μοιράζει σε αφέγγιβολα. Και τι δουλειά κάνει? Ποιος ξέρει. Φαίνεται όμως πως ανακατεύεται με πολύ μεγάλες δουλειές. Μόνος εσείς είστε? Ναι, μόνος. Τι καλά, η μαμά μου πού είναι? Α, μου φαίνεται πάει να ψωνίσει. Α, ναι, βέβαια, η μαμά πια σήμερα, χωρίς να ξέρει βέβαια και τα γούστα σας, έχει βάλει τα δυνατά της να σας ευχαριστήσει. Και τώρα δεν ήταν να κάνει και τόσο φασαρή. Πώς, πρώτη φορά που θα φάμε όλοι μαζί στο σπίτι, σαν μια οικογένεια. Α, πολύ ωραίο αυτό που είπατε. Σαν μια οικογένεια, Πάρα πολύ ωραία. Γι' αυτό θα μου επιτρέψετε μια στιγμή να πεταχτώ κάπου. Πού θα πάτε? Α, θα ήθελα έτσι να πάρουμε και λουλουδάκια. Δεν ξέρω αν αυτό το τραπέζι απόψε θα ήθελα να πάρει ένα χαρακτήρα εορταστικό. Μια στιγμή θα γυρίσω αμέσως. Δεν θα αργήσω. Λίγα λουλουδάκια να πάρω. Λίνι, μου παιδί είναι εδώ. Μάλιστα. Είδε ποιο Ρίτα? Εγώ. Αυτά τα λουλούδια είναι για εσά. Για μένα? Μάλιστα. Ποιο τα στέλνει? Ένα κύριο. Ένα κύριο. Μάλιστα. Ένα κύριο, τι κύριο? Ένα ηλικιωμένο κύριο. Ηλικιωμένο κύριο. Μάλιστα. Έχει και την κάρτα του επάνω. Ο κύριος Αγισίλος. Καλά τα δέχει μου, καλά, ορίστε. Να πάρε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Ποιος είναι αυτός ο κύριος Αγισίλος, αν επιτρέπετε? Ένας οικογενειακός μας φίλος. Τι, οικογενειακός σας φίλος? Α, ναι, από την Κηφισιά. Το ξέρω. Από πού τον ξέρετε? Από όλα αυτά τα χρόνια που σας παρακολουθούσα. Ένας γεροπαπαλής δεν είναι? Όχι, γεροπαπαλής. Γεροπαπαλής, γεροπαπαλής. Το είπε και ο άνθρωπος που έφερε τα λουλούδια. Ηλικιωμένος κύριος, είπε. Τι θα πει ηλικιωμένος κύριος? Γεροπαπαλής στην καθαρέβουσα. Για να μιλάτε έτσι θα πει πως δεν τον ξέρετε. Ποιο τον έχεις είναι? Το βρωμόγερο που έπασε από τα νεφρά του. Αυτός δεν έκανε παρέα με το άλλο το χούφταλο, τον Ανδρέα που χάθηκε. Το ξέρετε και τον κύριο Ανδρέα? Αν τον ήξερα, τον Ανδρέα, τον Ερήπιο που τον έπαιρνε στην πολυθρόνα και τον σκουντάγαν και χαμπάρι αυτός. Μα όλα τα ξέρετε. Όλα. Όλα όσα ήταν κοντά σας. Όλα όσα ήταν δεμένα με τη ζωή σας, σε όλα αυτά τα χρόνια που σας παρακολουθούσα, μόνο τον έρωτα που ένιωθε για σας είναι ανική μου καρδιά. Ωραία, αυτή η Αργυρό, άμα σε πιάσει στη λίμα, αμάν. Μητέρα, πάμε μέσα να σου πω δύο λεπτά. Τι συμβαίνει, παιδί μου? Κάτι παράξενο, κάτι πολύ παράξενο. Τι είναι αυτά τα λουλούδια? Θα σου πω.
Άχι, γεροτράγω. Άχι. Όχι, 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 όχι. Εγώ είμαι νέος. Είμαι νέος εγώ, ε. Είμαι νέος. Και θα σε νικήσω, γεροτράγω. Θα σε νικήσω, ρε. Θα σε νικήσω. Αγιά σε μια έσκυψα για το χατήρι σου. Ολόκληρο το κρύψαν το παραθύρι σου. Το κόκκινο γεράνι τη φλόγα του πετά. Εσύ σε για στεφάνι κι εγώ του θανάτα. Πες είναι καλά το γυνάτι σου, δε σου θυμώνω εγώ. Κι αν μου γυρίζεις την πλάτη σου, εγώ δε σε παρεξηγώ. Παράτε βιολιτσίδες, ασυγικό σκοπό. Στο πλάι μου την έχω, εκείνη που αγαπώ. Βασιλικός στη γλάστρα, πλάτη φιλοσανθή. Κι εγώ μιλάω με τ' άστρα για σένα ανεξανθεί. Στα χείλια σου το γέλιο, στα μάτια η απονιά. Εγώ θα την εκάψω αυτή τη γειτονιά. Ρε ας είναι καλά το γυνάτι σου, δε σου θυμώνω εγώ. Κι αν μου γυρίζεις την πλάτη σου, εγώ δε σε παρεξηγώ. Παράτε βιολιτζίδες, ασυγικό σκοπό. Στο πλάι μου την έχω, εκείνη που αγαπώ. Ε, άντε μωρέ τώρα, άντε, άντε, τι το κοιτάς και το ξανακοιτάς. Παντελόνι είναι ολοκένω. Πες εκεί τώρα, τζιδίνεις, δεν ξεμπερδεύω. Τι να σου δώσω, παντελόνι. Παντελόνι, σου πάω όπως που ήταν, έλα. Να πούμε 4 τάλια. Όχι 4 τάλια, τώρα ολοκένω παντελόνι. Έλα με παιδάκι μου, έλα τώρα μην έρθει κανένας άνθρωπος και γίνουμε και ρεζίλη. Για μένα 4 τάλια καλά είναι. Όχι 4 τάλια, πόσο λογαριάζει δηλαδή, 2 τάλια το παντζάκι. Ίσα να σου δώσω 5 τάλια να τελειώνουμε. Όχι, άσου, τουλάχιστον κανένα κατοστάρικο. Κατοστάρικο. Τουλάχιστον. Χαίρετε και αγαλιάστε. Ανδρέα. Μα τι κάνεις εσύ, τι κάνεις, τα ρούχα σου πουλάς. Όπω το λένε, επειδή δεν μου χρειαζόταν εκεί πέρα, είπα για να μην πιάνει και τόπο και από χερίγες κρεμάστε. Βλέπεις που σε κατάνησε η επιπολαιότη σου. Γιατί, τι δηλαδή. Αφού ήταν μετρημένα τα λεφτά σου και αφού, όπως μου είπες, δεν είχες πια να περιμένεις τίποτα από το θείο σου. Τι τις ήθελες, λεβεντιές. Ποιες λεβεντιές. Και πώς τώρα, με τόσες χιλιάδες που είχες, θα μπορούσες να κάνεις μια δουλίτσα. Και εσύ έπιες μέσα σε 20 μέρες και τις κόρπισες ενώ σου έκανα μαχαραγιά. Δεν βαριέσαι, έτσι λέμε, δεν βαριέσαι. Ναι, είμαστε. Θα ξανακάνουμε λεφτά. Μα πώς θα τα ξανακάνουμε, καλέ, πώς. Με τις 1200 που σου δώσαν το μήνα. 1200 τώρα. Αύριο 2400. Μεθαύριο 5. Σε ένα χρόνο 8. Σε 3 χρόνια 16. Ναι, είμαστε, μωρέ. Και να σου πω και κάτι. Τώρα πάω να κάνω τηλεφώνημα για μια δουλειά που μου φέρνει. Για τι απογευματινές ώρες δηλαδή. Γιατί να μην δουλέψω για το απόγευμα. Νέος είμαι. Αν πάρω λοιπόν άλλες 1200 από αυτή τη δουλειά, να αμέσως 2400. Πόσο αισιόδοξο είσαι. Και γιατί να μην είμαι. Έχω τη δύναμη που μου δίνει τα νιάτα μου. Έχω τη δύναμη που μου δίνει η αγάπη σου. Μη φοβάσαι, ρε του λαού. Μη φοβάσαι. Αγάπα με συγγένεια σου. Μωρό, εγώ σε αγαπώ, αλλά. Αλλά τι. Τα πράγματα δεν είναι και τόσο εύκολα όσο τα νομίζω. Εύκολα είναι. Εύκολα, εύκολα και απλά τα δει. Τώρα πάω να κάνω το τηλεφώνημα. Βάλτε αυτό στη κάμαρα μου, ε. Mm-hmm. Καλή επιτυχία. Αυτός. Πάει να τηλεφωνήσει για μια δουλειά που του είπαν απογευματινή. Τι δουλειά, τρομάρα του, τι δουλειά. Αχ,
άλλο και τούτο πάλι. Ήρθε, μας τάμπωσε με τις χιλιάδες του και τώρα δεν τον προλαβαίνουμε στο ξεροκόμματο. Νίσθητη μου, κύριε. Νίσθητη. Τι τις ήθελες τις Ολλανδικές τολίπες, Χριστιανέ μου. Πάρε τρεις οκάδες ψωμάκι να το κάνεις παξιμάδι, να το έχεις για τις ξύλιγομάρες. Και όταν ήρθε όπως ήρθε, είπα και εγώ, πάει πια, λέω, μας λυπήθηκε ο Θεός. Για να στέλνει κάθε μέρα πιο πολλά λουλούδια και από τον κύριο Γησίλα. Αλήθεια, καλά, τι είναι και αυτό το πράγμα με τον κύριο Γησίλα, ε? Κάθε μέρα στα καλά καθούμενα στέλνει ένα καλά λουλούδια με την κάρτα. Μα τι θέλει δηλαδή, μπορείς να μου πεις. Τι να θέλει τώρα, τι να θέλει. Ό,τι θέλουν όλοι οι πλούσιοι και ηλικιωμένοι κύριοι από τα ωραία και φτωχά κορίτσια. Α, στην καλοπιά σας σου λέει, μην την ξεμοναχιάσω καμιά μέρα και τη χαϊδολογήσω. Λε. Τι. Με την Ιβρίτα. Καταφώνει. Μου έδωσε και αυτό το γράμμα. Γράμμα. Μάλιστα. Πάρα παιδί, ευχαριστώ. Παρακαλώ. Χαίρετε. Παρακαλώ. Τι σου γράφει, τι σου γράφει. Πού θες να ξέρω, καλέ μαμά, άσε να το διαβάσω πρώτα. Καλά, παιδάκι, μη καλά. Μαζί με τα λουλούδια μου και την καλησπέρα μου, καλησπέρα, στέλνω και μια τούρτα που ξέρω ότι σου αρέσει. Και με την ελπίδα ότι η παρουσία μου δεν θα σου ήταν δυσάρεστη, σε λίγο θα σε επισκεφτώ που έχω να σου κάνω μια σοβαρή πρόταση. Σοβαρή πρόταση. Θα σέβει μου στην κυρία μητέρα σου, Αγισίλαος. Άμα είναι σοβαρή πρόταση από τον κύριο Αγισίλαο, είναι καλά, ε. Δηλαδή, πού το πας. Γιατί πού το πάω, αυτά μιλάνε μόνα τους. Ένα μήνα τώρα κάθε μέρα λουλούδια. Oh. Και στο μήνα πάνω σοβαρή πρόταση, τι άλλο να είναι. Γιατί γελάς, Ρίτα. Έμα καλέ, μαμά, ο κύριος Αγισίλαο σε μένα, έλα Παναγία μου. Και γιατί, παιδάκι μου. Γιατί, όπως είπαμε, αυτός δεν πάει για γάμο, πάει για κηδεία. Αφού του κάνει κέφι ο γάμος, άστο με να τον κάνει και με το καλό θα έρθει και η κηδεία. Μα γίνονται αυτά τα πράγματα, καλέ μαμά. Και γιατί δηλαδή δεν γίνονται. Λίγες φτωχές κοπέλες. Μα δεν λέω αυτό. Αλλά τι λες. Πώς. Και εγώ τώρα πια με τον Ανδρέα είμαι στενά ζευγάρι. Ωραία, πάρε τα κάτω με αυτό το ψωρίλο. Αχ, καλά, άσε, θα δούμε. Τι να δούμε, βρε, πότε θα δούμε. Καλά, θα σκεφτώ. Τι να σκεφτείς, βρε, χαζί, τι να σκεφτείς, ε. Είναι για να τα σκέφτεσαι κάτι τέτοια. Σου παρουσιάζεται μια τέτοια θήκη και εσύ το συζητάς. Τέλος πάντων, τι να σου πω, παιδάκι μου, πά. Μεγάλη σε πια, σκέψου το και αποφάσισε. Και τούρτα και λουλούδια και σοβαρή πρόταση. Τι είσαι σοβαρή πρόταση αυτή, Ρίτα. Πού θες να ξέρω, άσε να μου την κάνει πρώτα. Και εγώ σου λέω να του κλείσει την πόρτα. Μα τι είναι αυτά που λες, καλέ, πώς θα του κλείσω την πόρτα. Του κύριε Αγισίλα, θα κλείσω την πόρτα. Αφού ξέρεις, οικογενειακό μας φίλος. Μα τι οικογενειακό φίλος, τώρα σε χλαμάρες τώρα. Ένας γεροξεκούτσι είναι εκεί πέρα που σε είδε τώρα σε ένα νέο κοριτσάκι και σε λυπήθηκε. Ξέρω εγώ τι σου λέω. Ζηλεύεις, αγοράκι μου. Και, θα ζηλέψω. Να ζηλέψω, φίλε, τον Αγισίλα, να ζηλέψω. Βρήκα ένα νέος. Άκουσες τους βρήτες. Αγοράκι μου με είπες. Αυτό πώς θα το λες δηλαδή. Γεροξουράκι μου. Άχου να ζηλέψω τον Αγισίλα. Άχου δε μου. Πρώτα απ' όλα να το μαντάρθει κιόλας. Γιατί να μην έρθει. Γιατί αν κάνει πως έρχεται, εδώ στις κάλες που δεν ανεβαίνει από το κίνητο, τον βλέπω να σωριάζεται κάτω με τη γλώσσα έξω σαν κουτσομούρα. Ενώ εγώ, είδες πως ανεβαίνω στις κάλες αυτές, ε, φρυτ, σαν κατσικάκι. Αχου, θα ζηλέψω, λέει, τον έχει ζήλο. Τι να ζηλέψω, να ζηλέψει η άνοιξη στη βαρύ χειμωνιά. Σε παρακαλώ, τι έκανες με τη δουλειά που σου είπαν την απογευματινή. Α, ναι, δηλαδή προς το παρόν μου είπαν όχι, αλλά σε ένα χρόνο ίσως. Τι, σε ένα χρόνο ίσως. Όχι, δηλαδή οι άνθρωποι αδιανέστατοι. Αδιανέστατοι. Μου είπαν ευχαρίστως, λέει ναι. Αλλά όχι. Κατάλαβα. Και επί του παρόντος 1200. Ρίτα, έλα επιτέλους εσύ γυριστείς και εσύ λιγάκι. Καλά, έρχομαι. Με συγχωρείς, Ανδρέα.
Καλησπέρα, καλησπέρα. Τι τρέχει, Μπαρμπά? Η Δεσποινής Ρίτα είναι εδώ. Ποιος? Η Δεσποινής Ρίτα. Ρίτα. Δεν είναι καμία Δεσποινής Ρίτα εδώ. Καλά. Με συγχωρείς, νεαρέ μου, θα έκανα λάθος, φαίνεται. Δεν πειράζει, το καλό. Στο καλό και καλή ψυχή. Ωστέ. Το καλό λόγιο από το πεζοδρόμιο. Από το πεζοδρόμιο, γιατί κατά πως σε βλέπω εσένα, ναι, δεν θες και πολλά εσύ. Εσένα δεν σου χρειάζεται αυτοκίνητο, εσύ και με μοτοσακό θα σκορπίσεις από παπαρούνα. Μπα. Μπού. 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 Με για στάσου, νεαρέ μου, αυτά τα λουλούδια και αυτή η τούρτα είναι δικά μου. Τα δικά σου είναι. Βεβαίως δικά μου. Ε, πάρ' το και φεύγω. Μα δεν μου λες, τρελός είσαι εσύ. Ναι. Τρελός είμαι, γιατί. Ναι, όσοι είμαι, τρελός είμαι. Η τρέλα ταιριάζει με τα νιάτα. Τρελόπεδο που λένε, ε! Ωραίο πράγμα να κάνεις τρελόπεδο. Το κακό είναι να είναι κανείς τρελόγερος. Ε, βάμπα. Κυρία Κυσίλα, καλά άκουσα τη φωνούλα σας εγώ. Καλησπέρα, κύριε Ελένη. Καλησπέρα σας, κύριε Αγισίλα. Σας ευχαριστούμε και για τα λουλούδια. Έχλε και τούρτα, κύριος Αγισίλος. Ποιος είναι ο κύριος? Παπαριές, το νικάρις μας είναι. Δεν σας έλεγα πως είχαμε σκοπό να νοικιάσουμε το ένα δωμάτιο. Ναι, βέβαια. Δεσποινής Ρίτα. Επάνω είναι, ετοιμάζεται. Θα σας έλεγα να περάσετε, αλλά είμαστε πολύ στενάχωρα. Περάστε να καθίσετε από εδώ που έχουμε και δροσιά. Περάστε, κύριε Αγισίλα, εμάς. Ένα καφεδάκι. Ναι, θα το πιω. Πώς τον πίνετε? Στη μύτη του κουταλιού λίγο καφεδάκι, ξύστα, ζάχαρη καθόλου. Μάλιστα, αμέσως. Μα δεν μου λες εσύ, νεαρέ μου, για έλα εδώ, για έλα εδώ. Γιατί μου είπες πως η Δεσποινής Ρίτα δεν μένει εδώ? Δεν μου λέτε, κύριε, μπορώ να σας ρωτήσω κάτι? Παρακαλώ. Είστε συγγενείς με την κυρία Ελένη και την κόρη του? Όχι, είμαι οικογενειακός φίλος. Αυτά οικογενειακός φίλος, εγώ τα ακούω βερεσέα. Τι θα πει τώρα οικογενειακός φίλος και λουλούδια και τούρτες και σαγλαμάρες? Για τα σπέστη μη, δεν τρώμε άσχερα κι εμείς. Δηλαδή, τι θες να πεις? Δεν θέλω να πω ότι τέτοιου είδους οικογενειακούς φίλους εγώ δεν επιτρέπω να εγχειρείται. Και υπό ποια είναι ιδιότητα? Του αυτού, του. Ταραβεριζωμένου. Του ενδιαφερομένου. Λέ. Του περιού ο λόγος. Του μνηστήρος, βέβαια. Του μνηστήρος. Δηλαδή, είσαστε αραβωνιασμένοι με τη Ρίτα. Ένα, όλο και το ψιλογαζώνουμε, αλλά κατά εκεί το πάμε. Αφού είναι έτσι, σε παρακαλώ, παιδί μου, φρόντισε να με δικαιολογήσει. Ένια σου, ένια σου, ένια σου. Πήγαινε εσύ. Και εγώ θα πω ότι ο κύριος που ήταν εδώ πέρα ένιωσε τα αριστερό του πόδι και τα αριστερό του χέρι να μου βιάζουν. Όχι, βρε αδερφέ, πάσε καλός μου. Από τον βάρε υγρασία, τι έπαθε χυπαλμία. Πήγαινε εσύ και εγώ θα σε δικαιολογήσω. Άντε, άντε. Μα, δεν μου λες, σε παρακαλώ, παιδί μου. Τι δουλειά κάνεις εσύ? Εγώ υπάλληλος σε μια εταιρεία είμαι. Σε ποια εταιρεία? Στην ΕΤΕΛ. Στο Γεωργιάδη. Μάλιστα, στο Γεωργιάδη. Και τι θέση έχεις εκεί? Τι θέση να έχω? Εγώ τώρα αρχίζω το σταθμό μου. Γραφέας είμαι. Και τι παίρνεις δηλαδή? 1200 το μήνα παίρνω. 1200 το μήνα? Αν δεν μου το λες τόση ώρα, παιδάκι. Μπράβο. Παρπα! Τι ξανάρχισες την καπελαδούρα? Ναι. Έχω ανάγκη κάτι να της πω τώρα, το θυμίζω. Α, δεν τα πάμε καλά, εμείς οι δυο. Το καλό που σου θέλω, ξανακοτσάρισε την καπελαδούρα και έχεις ευχή της Παναγίας. Ας είσαι περίεργος, το ξέρεις. Φεύγα με το καλό και θα σου δώσω μπουνιά στα νεφρά που θα σε ξεχάνω πριν τις ώρες. Κυρία Κυσίλα. Χάρηκα πάρα πολύ που ήρθατε. Ευχαριστώ και για τα λουλούδια. Καλά, καλά. Αυτό να ήταν τώρα. Γνωριστήκατε, ο νικάρης μας. Πώς, γνωριστήκαμε. Καθίστε, κύριε Γησίλε. Ευχαριστώ. Ο κύριος Αγισίλα, όπως που σου έλεγα, ο καλός μας φίλος. Μάλιστα, και αν ιδιωτελής. Δεν ξέρω αν σας τον πέτυχα. Ευχαριστώ. Παρακαλώ. Αλήθεια, τι ήταν και αυτό, ε? Ποιο? Για το φίλο σας, τον κύριο Ανδρέα, στην Κηφισά, χάθηκε, λένε. Α, ναι, βέβαια, εξαφανίστηκε. Μα καλά, πώς εξαφανίστηκε? Τι είναι, βελόνι, να πέσει σε καμιά χαραμάδα? Ναι, αυτό είναι μυστήριο. Τώρα, βέβαια, ο άνθρωπος, μεγάλος άνθρωπος πια. Ήτανε πιο μεγάλος από εσάς? Ω, πολύ πιο μεγάλος. Να σας πω,
Φαινότανε. Φαινότανε τρεις ώρες μακριά. Εγώ πολύ λυπήθηκα όταν το έμαθα. Μου ήταν πολύ συμπαθητικός ο καημένος. Α, και για να είτε συμπαθητικός ως γέρος, βάλε με νου σου δηλαδή τι θα ήταν νέος. Α, δεν μην το λες. Πολλές φορές μια νέα γυναίκα μπορεί να συμπαθήσει ευκολότερα ένα ηλικιωμένο άνθρωπο από έναν νέο. Εμπέ. Αυτό δεν μου το έχεις πει, Ριτούλα. Στο λέει τώρα. Δεν θα μου πεις βέβαια, γιατί όχι. Έναν ηλικιωμένο άνθρωπο, εύκολο να το συμπαθήσει ένα κοριτσάκι. Ένα σου λέει πόσο καιρό θα ζήσει ακόμα. Να και ο κύριος από εδώ συμπαθέστατος, δεν είναι. Δεν συμπαθέστατος. Αλλά όπου να είναι, περίμενα να ακούσει τα χαμπέρια. Ανδρέα, σας παρακαλώ, επιτέλους, τι λόγια είναι αυτά. Ευτυχώς που ο κύριος Αγισίλας δεν είναι από τους ανθρώπους που παρεξηγούν, Τι να παρεξηγήσει, γιατί να παρεξηγήσει ο κύριος Αγισίλας. Σαν πως είπα τίποτα κακό. Έτσι είναι αυτά τα πράγματα, αφέ. Έτσι είναι η κλίμαξ δηλαδή. Νέος, μεσόκοφος, γέρος, τέζα. Δεν περνάτε απάνω, κύριε Αγισίλα. Να περάσει απάνω, κύριε Αγισίλα. Μάλιστα. Περάστε μέσα, κύριε Αγισίλα. Περάστε μέσα να μιλήσουμε με την ησυχία μας. Μέσα. Πάμε μέσα. Πάμε να μην κρυώσει, κύριε Αγισίλα. Κύριε Ανδρέα, σας παρακαλώ, επιτέλους. Και λίγη διάκριση δεν βλάπτει. Περάστε μέσα, κύριε Αγισίλα. Περάστε. Άσε με, ρε πατριώτη. Θα βρει περισσότερα. Μαυρό. Άσε με, μωρέ, άσε με στη μαυρίλα μου και σκοτεινιά μου. Καλά. Όπως αγαπάς. Έκτακτο, πολύ έκτακτο. Πολύ ωραίο, ευχαριστώ. Λοιπόν, αφού είμαστε σύμφωνοι, ας κάνουμε και έναν ωραίο περίπατο να γιορτάσουμε το γεγονός. Μια στιγμή μονάχα να ετοιμαστούμε. Ναι. Ετοιμαστείτε. Ετοιμαστείτε με την ησυχία σας. Εγώ θα περιμένω κάτω. Σας παρακαλώ, κύριε. Αγισίλα. Σας παρακαλώ, κύριε, σας παρακαλώ. Αγισίλα, λέω. Μα τι θες, επιτέλους, νεαρέ μου. Για, κοίταξε με στα μάτια. Δεν θέλω να σε κοιτάξω στα μάτια. Όχι, να με κοιτάξεις. Γιατί να σε κοιτάξω. Γιατί υπάρχει λόγος. Να, ορίστε, σε κοιτάζω, λοιπόν. Να, έτσι. Σου θυμίζω τίποτα. Κάτι σου θυμίζω. Κάτι σου θυμίζω. Τα λουλούδια σου τα βλέπω τακτικώς και άνελη πώς. Τις δοβοκαίνες τσακανές. Μπογκομόλε τσακανές. Πόση διορία σου δίνουν ακόμα γιατροί. Μα ποιος είσαι εσύ. Ναι, αυτός που πήγε το μυαλό σου είμαι. Ο Ανδρέας είμαι. Ο Ανδρέας που χάθηκε αλλά δεν χάθηκε. Ο Ανδρέας που πούλησε την ψυχή του στο διάολο και ξανά έγινε νέος. Που ξανά έγινε νέος για αυτό το κορίτσι έχει σειλά. Μα και τι είναι αυτά που λες, για να σε δω, για να σε δω, για να σε δω. Περίωσε, δεν που σου λέω, εγώ είμαι. Και μην ετοιμάζεις τη μασελίτσα σου για το χράτσα χρούτσα. Γιατί είμαι νέος, Αγισίλα, θα σε βάλω κάτω και ύστερα θα χρειαστείς 4 μαραγκούς για να σε ξαναστήσουνε. Μα είσαι ο Ανδρέας. Μα γίνονται αυτά τα πράγματα. Ναι, να που γίνανε. Πώς γίνανε. Όπως τα λέγαμε εκείνο το βράδυ. Παρουσιάστηκε ο διάολος, του πούλησε την ψυχή μου για ορισμένα χρόνια και με ξανά έκανε νέο. Και η περιουσία σου. Πάρευτη. Αν δεν με νοιάζει. Νέος, σημαίνει ότι ξανακάνω. Γι' αυτό ακριβώς ήθελα, Αγισίλα.
Να ξαναζήσω και να δημιουργηθώ στο πλάι αυτού του κοριτσιού. Να γίνω ο Ρωμαίος της. Και όχι το φάρμακο κατά της αρακαρίας. Άκουσε να σου πω, Αντρέα μου. Αν είσαι ο Αντρέας, που μάλλον είσαι. Αυτό το κοριτσάκι το λιγουρεύαμε εξίσου και οι δυο. Έτσι. Έτσι. Το ήθελες εσύ, το ήθελα κι εγώ. Άλλες αντιλήψεις είχες εσύ, άλλες αντιλήψεις είχα εγώ. Προσπαθήσαμε λοιπόν ο καθένας με τον τρόπο του να το κατακτήσουμε. Εσύ σαν όπλος αυτόν τον αγώνα διάλεξες τα νιάτα. Εγώ το χρήμα. Τι φταίω, ας ενίκησα. Τα νίκησες. Αμέ, σκουπιδόχορτος έκανα. Αμέ. Και πώς με έπιανες δηλαδή σκουπιδόχορτο. Ένα, εσύ μου έλεγες πως τα ψιλογαζώνετε και στις κουβέντες είσαστε και εγώ τέλειωσα στο άψε σβήσε. Τι τέλειωσες, τι τέλειωσες. Τι ζήτησα. Και. Μόνο που δεν φωνάξανε ζήτω. Και Ρίτα. Η Ρίτα προπαντός. Αδύνατον, βρε με τη Ρίτα αγαπιόμαστε. Δεν ξέρω εγώ τι κάνεις εσύ με τη Ρίτα, αλλά εγώ με τη Ρίτα παντρευόμαστε. Και όπως σου έλεγα, χράτσα χρούτσα, χράτσα γρούτσα. Αδύνατον. Ρίτα! Ρίτα! Ρίτα, τι είναι αυτά που λέει ο κύριος Αναό από εδώ. Γιατί δεν μιλάς, Ρίτα. Μίλησε, Ρίτα, εξήγησε στον νεαρό. Έτοιμοι, τι λέτε, πηγαίνουμε. Προχωρήστε με τον κύριο Αγισίλο και έφτασα. Μην αργήσεις. Όχι, θα έρθω μέσα. Στο αυτοκίνητο θα σε περιμένω. Ναι, έρχομαι. Περάστε, μητέρα. Ευχαριστώ, παιδί μου. Τι είναι αυτό, Ρίτα. Με συγχωρείς, αλλά δεν φταίω. Ποιος φταίει. Εσύ. Εγώ. Γιατί φταίω. Γιατί είσαι πολύ νέος. Φταίω γιατί είμαι πολύ νέος. Ναι, είσαι πολύ νέος. Πολύ αδημιούργητος, πολύ φτωχός. Μου λες βέβαια ότι επειδή είσαι νέος έχεις όλο τον καιρό μπροστά σου να δουλέψεις, να δημιουργηθείς, να πλουτίσεις. Ναι, αλλά ώσπου να γίνουν όλα αυτά θα περάσουν και τα νιάτα μας. Και εγώ θέλω να τα ζήσω τα νιάτα μου, Ανδρέα. Και για να τα ζήσω χρειάζονται λεφτά. Λεφτά, Ανδρέα. Που εσύ δεν τα έχεις και που αν θα τα αποκτήσεις θα είναι πια πολύ έργα. Και η αγάπη μας. Όταν η φτώχεια μπαίνει από την πόρτα, η αγάπη βγαίνει από το παράθυρο. Μακάρι, Ανδρέα, να μπορούσε κάθε κορίτσι να παντρεύεται εκείνον που αγαπάει. Ή να αγαπάει εκείνον που παντρεύεται. Αυτό δυστυχώς δεν γίνεται. Η αγάπη, βλέπεις, πηγαίνει με τα νιάτα. Τα νιάτα πάλι πηγαίνουν με τη φτώχεια. Γεια σου, Ανδρέα. Γεια σου, αγάπη μου. Καλησπέρα. Πού να σας τα λέω, βρήκα δουλειά. Δουλειά, ακούστε με, 3.600 το μήνα. Μα γιατί. Άστα ρε Μανολάκη, άστα. Άστα και έρχεσαι δεύτερος. Ή μάλλον τρίτος, γιατί δεύτερος ορχόμαι εγώ. Δεν καταλαβαίνω. Πάει Ρίτα μας Μανώλη, πάει. Τι. Την πήρανε και πάνε. Τι πράγμα. Να τρέχα εδώ κατά τα σκαλιά, θα δεις ένα αυτοκίνητο. Αν προλάβει το μάτσο, δηλαδή. Είναι η Ρίτα. Ωραία, τρέχα και να δεις ποιος είναι. Αμόρε διάολε, αμόρε διάολε, τι μου κάνες. Μα τι σας έκανα, κύριε. Ποιος. Εγώ. Εσύ. Ναι, εγώ. Λοιπόν, τι έχετε μαζί μου, τι σας έκανα. Όχι, γιατί μου κάνες. Λίγα ήταν αυτά που πέθα. Και τι φταίω εγώ για ό,τι πάθατε εσείς, κύριε. Νιάτα μου ζητήσατε. Σας τα έδωσα. Και τι θα τα κάνω εγώ τα νιάτα χωρίς αγάπη. Ha 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 ha
Πώς? Ένα σωρό φαρμακεία διανυκτερεύουν στην Αθήνα. Στη φαρμακεία. Ορίστε. Για να στάσουμε στην Εύρα Μανουέλ. Χειμώμουνα. Μάλιστα, κύριε. Εντάξει. Α, κύριε Τρία, τώρα που ερχόμουν να τελαπάρισα. Πρέπει να αλλάξουμε τα λάστιχα γιατί έχουν φαγωθεί οι μπακλαβάδες. Μανώλη. Μανώλη, το παρατραβάς το σκηνή. Το παρατραβάω το σκηνή. Τι εννοείτε, κύριε Τρία? Λέωνες, Μανώλη, μπορώ να σε ρωτήσω κάτι? Ευχαρίστως. Πώς με τις 2% που σου δίνω εγώ το μήνα περνάς εσύ και κοιτάς για τις 3 αδελφές σου? Αδελφές. Εγώ. Ναι, εσύ. Δεν έχω αδελφές, κύριε Αντρέα. Ούτε αδελφές, ούτε αδελφούς έχω. Μου να έχω γιος είναι. Πόπο κουλουβάχα θα τα έχω κάνει. Ορίστε. Ω, τίποτα, παιδί μου, τίποτα. Δεν θέλει τίποτα άλλο, κύριε Αντρέα. Ε, όχι, όχι. Α, δεν μου λες. Ορίστε. Τι έμαθα? Τι μάθατε, κύριε Αντρέα? Ζήτησες, λέει, εδώ τη Ρίτα, την κόρη της κυρίας Ελένης. Μάλιστα. Α, και τι σου είπα? Τι να μου πούνε. Επιφυλακτικοί είναι οι άνθρωποι. Και με το δίκιο τους δηλαδή. Με τη φτώχεια που με δέρνει, σου λένε κι αυτοί πώς. Α, δηλαδή μόνο στο οικονομικό σκοντάβει το πράγμα. Πού αλλού. Η Ρίτα σε θέλει? Έτσι νομίζω. Έτσι μου έδωσε να καταλάβω. Α. Εγώ εδώ θα είμαι, κύριε Αντρέα, αν με χρειαστείτε τίποτα. Ναι, καλά, παιδί μου, καλά. Και μου λες, η Ρίτα, πού είναι η Ρίτα? Ρε, τι σε νοιάζει να είναι Ρίτα? Λοιπόν, πού να στα λέω. Εκείνο που σου έλεγα μισοσοβαρά, μισοαστία, τα αποφάσισα. Έκτακτο σύγκληση Γενική Συνελεύσεω του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου και μαντάμ, ζητώ τη χείρα τη δεσπονίδα στη γιατρό σα. Ρε, βρωμόγερο, θα το κάνει αυτό? Αμέ, θα το κάνω. Θα έχει το θράσος να την ζητήσει? Θα τη ζητήσω. Και θα πλώσω αυτά τα ρεκνιασμένα χέρια να αγγίξει αυτό το ροδοπέταλο? Βέβαια θα πλώσω. Πώ και τι το περιμένω? Και με αυτό το στόμα, βρε. Που στο έχουν φτιάξει 45 μάστοροι και 60 μαθητάδες, βρε! Θα φιλήσει αυτό το αλάβαστρο! Μόλις θα ανταλλάξω τα φώτα, σου λέω! Πού πας, μωρέ, πού πας? Πάω μια στιγμή να παρακαλέσω τη Θοδωρά για κάτι. Θοδωρά! Που λες, θα ανταλλάξω τα φώτα! Και όσο για σένα που είσαι τόσο ρομαντικός, περίμενε το διάολο να σε κάνει νέο! Αχ, τι να σου κάνω, μωρέ, που ήρθε ο διάολος, αλλά ήρθε στον ύπνο μου. Θα ερχόταν στο ξύπνο μου και σου έλεγα εγώ. Γιατί τώρα ξέρω καλά πως θα τον επαζαρέψω. Νέος, κύριε, βέβαια, αλλά όχι φτωχός. Όχι φτωχός. Μη κοιτάς, με βρήκες στον ύπνο και μου την έσκασες. Μα για έλα στο ξύπνο μου και σου λέω εγώ. Εσύ είσαι, βρε διαολάκι. Κύριε Ανδρέα, ακόμη έτσι είσαστε. 12 παραπέντε, οι άλλοι ξεκινήσαν. Εμείς δεν θα πάμε στην Ανάσταση. Θα πάμε, θα πάμε, θα πάμε. Αλλά για στάσω μια στιγμή που θέλω να σε ρωτήσω κάτι. Γιατί είχα και μια σχετική συζήτηση. Περί τίνος πρόκειται? Θα μου πεις όμως όλη την αλήθεια. Το Μανώλη, γιατί δεν τον παίρνεις? Δεν τα είπαμε. 2% το μήνα. Καλά, άστο αυτό. Ας πούμε ότι αυτό βολεύεται. Σαν έναν άντρα νέο και καλοφτιαγμένο που ταιριάζει στα νιάτα σου και στην ομορφιά σου, θα τον έπαιρνες? Πώς, θέλει και ερώτημα. Μανώλη! Μανώλη! Τι τον θέλετε το Μανώλη? Τώρα θα δεις. Ορίστε. Για εδώ, Μανώλη. Εδώ, με τη Ρίτα τα είπαμε. Προχωρήστε με τα νιάτα σας και την ευχή του Θεού. Και το οικονομικό μη σας νοιάζει.
Εγώ θα σας βοηθήσω να φτιάξω τη ζωή σας. Στα παιδιά μου. Πες μου μια λέξη, αυτή τη μόνη λέξη, σε λίγο πια θα φέξει. Ο κάλπικος παράς δεν χάνεται ποτέ. Η παροιμία είναι σοφή όπως όλες οι παροιμίες. Και αληθινή όπως η κάλπικη λύρα που πέρασε στα χέρια μου χθες το μεσημέρι. Τώρα πως πέρασε στα χέρια μου και μάλιστα μεσημέρι. Είναι βέβαια λιγάκι οδυνηρό να ομολογήσω τη βλακεία μου και τη μοιοπία μου. Και τη μοιοπία. Θεός φυλάξει. Αλλά φαντάζομαι ότι και οι κυβδηλοποιοί που πρέπει να ζήσουν κι αυτοί κατά κάποιο τρόπο. Δεν προορίζουν ασφαλώς τα προϊόντα της τέχνης των και ανθρώπους με περίφημη όραση και εξαιρετική εξυπνάδα. Εξάλλου, όπως όλοι οι απατεώνες, η κάλπικη λύρα μου έχει άψογη εμφάνιση. Και αυτό είναι το μόνο μου ελαφρυντικό. Αλλά συγχρόνως και η μόνη μου ελπίδα, ότι δεν θα με δυσκολέψει να βρω κι εγώ με τη σειρά μου κάποιον περισσότερο μοίωπα,
και λιγότερο έξυπνο από μένα για να του την πασάρω. Φως. Δυστυχώς όμως, ώσπου να έρθει ευτυχισμένη αυτή τη στιγμή που θα καταφέρω να απαλλαγώ από το αμφίβολο βάρος της, θα εξακολουθεί να βρίσκεται πάντα στο βάθος της τσέπης μου για να μου διηγείται την ιστορία της. Μια ιστορία παράξενη. Άλλοτε σοβαρή, άλλοτε εύθυμη και καμιά φορά δραματική. Ας την ακούσουμε λοιπόν από την αρχή. Μην περιμένετε να σας διηγηθώ καμιά φοβερή και περιπετειώδη αστυνομική ιστορία με γκανγκστερικές συμμορίες, με διαρρήξεις τραπεζών, με πυροβολισμούς και με παράξενα μυστήρια. Στην Ελλάδα, δυστυχώς, προς λύπην των συγγραφέων αστυνομικών μυθιστορημάτων, τέτοια πράγματα δεν υπάρχουν. Ο χαράκτης που έγινε παραχαράκτης ήταν ο Ανάργυρος. Ο Ανάργυρος ήταν ένας απλός ανθρωπάκος παλαιάς σχολής, αντίκα κάζα όπως λένε, σαν τον Μπορσαλίνο καπελάκι του που ήταν η αδυναμία του και αντιπροσώπευε όλη του την αξιοπρέπεια. Καλημέρα. Καλημέρα σας, κύριε Ανάργυρε. Πώς κοιμηθήκατε σήμερα, καλά? Γιατί, ρουχάλιζε πάλι την Δήμητρα. Οι καλοί άνθρωποι ροχαλίζουν όταν έχουν ήσυχη συνείδηση. Κατάλαβα, θα τράνταξα πάλι τα κεραμίδια. Ένα λουλουδάκι. Ευχαριστώ. Αντίο. Χαίρετε, στο καλό, στην ευχή της Παναγίας. Έτσι πάντα ξυπνούσε καλοσυνάτος κάθε πρωί ο Ανάργυρος και έφευγε στις 7.30 από το εργένικο δωματιάκι του, ανάλαφρος και χαρούμενος, για να πάει να ανοίξει το μαγαζί του. Το μεγάλο όνειρο της ζωής του, σαν χαράκτης, ήταν να τον αξιώσει μια μέρα ο Θεός να σκαλίσει ένα σημαίνιο τέμπλο εκκλησίας. Γιατί ο Ανάργυρος ήταν ένας καλός χριστιανός. Κάθε πρωί έκανε πάντα το σταυρό του περνώντας από τους Αγίους Αναργύρους που είχαν το όνομά του και τον προστάτευαν. Και έδινε την τακτική του ελεημοσύνη στον τυφλό ζητιάνο της παρακάτω γωνίας που τον είχε μάθει από το περπάτημα τόσα χρόνια. Και άρχιζε προκαταβολικά τις ευχές και τα συγχώρια. Στις 8 ακριβώς, ο Ανάργυρος έφτανε στο πολυθόρυβο κέντρο της αγοράς, που εκεί μέσα στο βάθος κάποια στοάς βρισκότανε και το μαγαζάκι του. Καλημέρα, Ανάργυρος. Καλημέρα. Καφεδάκι. Είπαμε, καφές για τσιγάρο, κομμένα. Και κάνα καφέ. Μικρό μαγαζάκι, αλλά μεγάλο ταλέντο ο Ανάργυρος. Σφραγίδες, ταμπελίτσες, μινιατούρες, σκαλίσματα σε δαχτυλίδια, σε ρολόγια και χίλιες δυο άλλες λεπτοδουλειές χαρακτικής. Μα ας όψετε αυτό που λένε η μέχρι βλακεία στιμιώτης που τον κατάντησε να δουλεύει σκυλίσια 20 χρόνια τώρα, κάτω από το πράσινο ντενεκεδένιο αμπαζούρ, μέσα στο ανίδιο και στενάχωρο εκείνο μαγαζάκι της στοάς. Morning. Ο κύριος Παπαδόπουλος. Ναι, ο Παπαδόπουλος. Παπ, μάλιστα. Παπ. Με συγχωρείτε. Ξέχασα πως εσείς οι εξελιγμένοι της Αμερικής θα κοντένετε τα ονόματά σας. Ορίστε, κύριε Παπ, έτοιμο και το ρολόι σας. Τραγικό πράγμα, κύριε Ανάργυρε. Να γυρίσω από το Αμέρικα ύστερα από τόσα χρόνια και αντί να βρω τον πατέρα μου στο χωριό του, βρήκα μόνο το ρολόι του. Πάλι καλά, βλέπετε που βρέθηκε και το ρολόι. Ορίστε, κοιτάξτε. Τι ωραίο που είναι το μονόγραμμα που εσκάλιξα πάνω. Σας αρέσει. Δέλτα πι. Χουμακαρίτης ο πατέρας. Ο γέρου παπ. Με συγχωρείτε. Αυτός ήταν Παπαδόπουλος ολόκληρος. Όχι παπ. Δεν είχε πάει στην Αμερική. Οκ, κύριε Ανάργυρε. Λοιπόν, ούτε στο New York City δεν υπάρχουν τέτοιοι καλλιτέχνες σαν κι εσένα. Εσύ χάνεσαι εδώ στην Ελλάδα. Χάνομαι. Το ότι χάνομαι, χάνομαι. Εσύ αν ερχόσουν στο Αμέρικα, στο New York City... Ξέρω, από Λουμπαρδόπουλος θα είχα γίνει λουμπ. Yes, αλλά θα έβγαζες πολλά δολάρια. Dollars. Dollars, dollars. Λοιπόν, πώς είχαμε συμφωνήσει? 100.000, αλλά εσείς θα δώσετε μονάχα 60. 60, γιατί? Γιατί
ότι έβαλα λιγότερο χρυσάφι από ό,τι υπελόγιζα. Ώστε υπάρχει ακόμα τίμιος κόσμος στην Ελλάδα. Πάει να σας γελάσουμε τώρα. Μπράβο. Πώς θα το κάνουμε δηλαδή. Μπράβο κύριε Ανάργυρε. Λοιπόν, είπαμε 60 χιλιάρικα. Δηλαδή 2 δολάρια. Dollars. Πάρει 10. 10. Γεια σου και καλή ανταμόσα. 10. Καλό ταξίδι κύριε Παπ. Παπ. Έτσι ο Ανάργυρος είχε καταφέρει με την τίμια δουλειά του, οικονομία στην οικονομία, να κάνει ένα κομπόδεμα για τα γεράματά του. Είχε γείτονα τον κύριο Μιλτιάδη, το χρηματιστή, που του έκανε κάθε τόσο και μια χρυσή λυρίτσα. Έφτασε λοιπόν το πλήρωμα του χρόνου και οι λίρες γίνανε 100. Αυτή ήταν η εκατοστή του λίρα. Τότε παρουσιάστηκε ο Σατανάς, υπό τη μορφή του Ντίνου, ενός διαβολεμένου υπαλλήλου που δούλευε στο χρηματιστηριακό γραφείο και πληροφορήθηκε την ύπαρξη των 100 λιρών. Ώστε έχεις δικές σου 100 λίρες ανάργυρες. 100. Και τόσα χρόνια δεν χάλασες ούτε μία. Ούτε μία. Έρχομαι να σου κάνω μια πρόταση, Ανάργυρε. Σχετική με τις 100 μου λίρες. Ναι. Απαπαπα. Όχι, 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 όχι. Δεν μ' αρέσει η φάτσα σου. Ρε Ανάργυρε, θέλεις τις 100 να τις κάνεις 1000. Λίρες. Μάλιστα λίρες. 1000 λίρες. Κι ίσως 2000. Κι ίσως 3. Είσαι με τα καλά σου, Ντίνο. Γιατί σου φαίνομαι για τρελός. Τρελός όχι, αλλά θεοπάλαβος οπωσδήποτε. Ρε Ανάργυρε. Ποιος έκανε πέρυσι τις αγιοβασιλιάτικες λίρες. Τις ψεύτικες. Μάλιστα τις ψεύτικες. Τις ρεκλάμες του ζαχαροπλαστείου. Τις ρεκλάμες του ζαχαροπλαστείου. Αυτά τα χέρια τα θαυματουργά, Ανάργυρε. Και αφού αυτά τα χέρια μπορούν και κάνουν τόσο τέλεια τις ψεύτικες, γιατί άραγε δεν μπορούν να κάνουν και αληθινές, Ανάργυρε. Τι θες να πεις, Ντίνο. Να κάνουμε κάλπικες. Κάλπικες, κάλπικες, μάλιστα. Με λίγο χρυσάφι απ' έξω και με οποιοδήποτε μέταλλο από μέσα. Εσύ θα τις φτιάχνεις και εγώ θα τις κυκλοφορώ. Νύχτες ολόκληρες δεν έχω κλείσει μάτι με αυτό το σχέδιο. Ένα χρόνο τώρα το έχω στο μυαλό μου, αλλά δεν τολμούσα να σου το πω γιατί δεν υπήρχαν τα απαιτούμενα κεφάλαια. Θα πολιτήσουμε, Ανάργυρε. Θα κολυμπήσουμε στα λεφτά. Πέρασε, τι λες? Πέρασε με ήσυχο. Ρε καλά, δεν τυχόνεψα εγώ τη φάτσα σου από την πρώτη στιγμή. Πα. Δηλαδή εσύ είσαι μέγας παλιανθρωπέας. Πα. Και σε έχει ο κύριος Μιλτιάδης στο γραφείο του. Ωρε λαχτάρα που έπαθε ο άνθρωπος. Για κάτσε να του πω εγώ. Τι κομμάσια έχει για υπάλληλο. Μη λες αηδίες, Ανάργυρε, θα πλουτίσουμε. Τι λες, ε? Καλά, καλά, θα τα ξαναπούμε. Τι να ξαναπούμε, όξω, όξω από το μαγαζί μου. Θα τα ξαναπούμε, Ανάργυρε. Θα έρθω στο ταβερνάκι που τρως. Παγιέω πίσω μου, Σατανά. Είσαι βλάξ, Ανάργυρε. Από τότε που φτιάχτηκε αυτή η γη, εκατομμύρια άνθρωποι σκοτώνονται και δουλεύουν από το πρωί ως το βράδυ για ένα σκοπό. Για να κερδίσουν μερικά χρήματα, Ανάργυρε. Εσύ δεν έχεις ανάγκη να το κερδίσεις το χρήμα τη στιγμή που μπορείς να το φτιάξεις μόνος σου. Καταλαβαίνεις. Αφού μπορείς να φτιάξεις λίρες με τα ίδια σου τα χέρια. Αυτά τα χέρια τα θαυματουργά, Ανάργυρε. Πάσε με, Ντίνο. Μην με πειρατεύεις. Πάσε καλό σου. Δεν έχω καμία όρεξη αυτά τα χέρια τα θαυματουργά που λες να τα δω έτσι με βραχιολάκια. Είπα η οπίσω μου, Σατανά. Άσε τους ενδιασμούς και τις κουταμάρες, Ανάργυρε. Τι θα πει τιμιότητα. Κύριε Λέσμη, τιμιότητα θα πει να έχεις καθαρή συνείδηση. Ντίνο μου, πας το βραδάκι στο σπιτάκι σου, ξαπλώνεις, τραβάς και κάτι ύπνους ξεγυρισμένους και τραντάζει το κεραμίδι από το ροχαλιτό. Αυτό θα πει τιμιότητα. Να κοιμάσαι ήσυχος. Με τη συνείδησή σου. Μάλιστα, κύριε. Ναι, Ανάργυρε. Αλλά όταν έχεις λεφτά, μπορείς να αφήσεις τη συνείδησή σου να κοιμάται μόνη της. Και εσύ να κοιμάσαι με την καλύτερη ερωμένη. Βρε Ανάργυρε, δεν σου λένε τίποτα οι γυναίκες. Αυτές οι κόμψες, οι καταπληκτικές, οι προκλητικές γυναίκες που κυκλοφορούν στην Αθήνα. Γυναίκες. Αμάν. Είπα λίγο πίσω μου, Σατανά.
Ο Σατανάς όμως δεν πήγε καθόλου πίσω, αλλά τράβηξε μπροστά, βάζοντας εις ενέργεια τα αποφασιστικά και τα μεγάλα μέσα. Πόσο έτσι πράγμα το τρόπο με τραβολογάς, πού με έφερες το ψυχικό, στην ερημιά με έφερες. Κάνεις έτσι μωρέ Ανάργυρε, φτάσαμε, να το το σπίτι. Άπα, δεν μπαίνω. Δεν μπαίνω, πα. Μα γιατί φοβάσαι μωρέ Ανάργυρε, θα σε φάνε. Να γνωρίσεις απλώς μια πολύ ωραία και πολύ κατοσπρέπει κυρία. Αγί μου Ανάργυρε, συνονόματί μου, βοηθήστε με. Ωρε κόλλημα που μου έχει κάνει αυτός ο Βελζεβούλης. Παλιά του τέχνη του Βελζεβούλη από τον καιρό των πρωτοπλάστων που παρέστηρε τον Αδάμ στην αμαρτία. Κακώς διαδόθη ότι ο Όφης έκανε τη βρωμοδουλειά. Το όργανο του Σατανά ήταν η Εύα. Ο Ντίνος μου εξήγησε λεπτομερώς το σχέδιο, κύριε Ανάργυρε. Εγώ για αυτή τη δουλειά δέχομαι ευχαρίστως να σας διαθέσω τα υπόγεια μου. Ωραία τα υπόγεια σας, κυρία μου. Όλα σας ωραία και εσείς ωραία, αλλά εγώ δεν δέχομαι. Μη φοβάσαι, βρε Ανάργυρε, τι φοβάσαι. Εδώ δεν πρόκειται να μας ανακαλύψει κανείς. Η κυρία Φιφή μένει ολομόναχη εδώ πέρα από τότε που πήρε τον διαζυγιό της. Ούτε υπηρεσία δεν έχει. Με καταλαβαίνεις. Εγώ καταλαβαίνω. Εσύ δεν καταλαβαίνεις τι μου ζητάς. Από χαράκτης να γίνω παραχαράκτης. Εγώ ένας τίμιος άνθρωπος. Ένας τίμιος καλλιτέχνης. Πάλι τα ίδια. Πάλι τα ίδια. Βρε Ανάργυρε. Αμάν, βρε Ανάργυρε. Αμάν. Μην τον πιέζεις τον άνθρωπο, Ντίνο. Αφού εδώ βλέπεις, δεν είναι ζήτημα φόβου. Είναι ζήτημα ηθικής αρχής. Ηθικής αρχής. Μπράβο, αδελφή μου. Καλά το είπες. Άκουτα. Πες το τα. Πάει, τελείωσε αυτό το θέμα. Ας μην το ξανασυζητήσουμε. Κρίμα. Ας πούμε τίποτα άλλο, λοιπόν. Τι άλλο, κύριε αδελφή μου. Με συγχωρείτε για την ενόχληση. Α, όχι, σας παρακαλώ. Μια φορά έρθετε σπίτι μου, δεν θα σας αφήσω να φύγετε έτσι. Καθίστε. Καθίστε, κύριε Ανάργυρε. Έκατσα. Έτσι, μπράβο. Κάτσε, Ανάργυρε. Έκατσα. Κουτός είσαι, βρε Ανάργυρε. Κουτός είσαι. Σε παρακαλώ, Ντίνο. Είπαμε, η συζήτηση αυτή... Μην επιμένεις, Ντίνο. Θα πιούμε κάτι, θα κουτσομπολέψουμε. Υπάρχουν τόσα άλλα ωραία θέματα στη ζωή. Δεν συμφωνείτε? Εγώ συμφωνώ. Ο Ντίνος δεν συμφωνεί. Πάρε, Ντίνο. Και θα περάσουμε ένα ωραίο απόγευμα. Έτσι πέρασαν και πολλά άλλα ωραία απογεύματα, ακόμα πιο ευχάριστα, με πιο ενδιαφέροντα θέματα. Με γέλια, με λίγο ουίσκι και με πολλή οικειότητα. Και ο Ανάργυρος άρχισε σιγά σιγά να οριμάζει σαν φρούτο που ετοιμάζεται να πέσει. Ακούγομαι. Για να βρεθεί μια ώρα γρηγορότερα στην αγκαλιά της σπιτής. Εκεί πια σε πολυμόρυμο. Μαλάκα, πονάνε τα χέρια μου. Από το καθισιό μια εβδομάδα. Νομίζω έχω πάθει την οντίτιδα. Ή χειρότερο. Έκανα λίγο jogging. Το μικρό στο δαχτυλάκι. Τι γαμάτο που το έχω κάνει. Βλέπα τη σειρά Σιλό, The Silo, πώς το λένε. Θέλω να κάνω εδώ πέρα τέτοια levels και να μολύσω τους villagers. Τώρα κοιμούνται βέβαια. Όταν έσκασα αυτή την τρύπα δεν είχα δει τη σειρά. Και μόλις την είδα το είπα
ότι αυτό είναι. This is shit. Καλά να πάθεις. Ναι. Ναι ρε μαλάκα. What in the fucking shit? Ιδίως. Δεν καταλαβαίνω τι γίνει. Τις πουτάρες της.
Άσε το φάκελο σου, κύριε φίλε. Αν και σήμερα οι Ανοί ξέρουν πολύ περισσότερα από εμάς. Ναι, μωρέ μαλακά, σιγά. Καράβια σέρνει. Ποιος μαγειρεύει τι? Δεν ξέρω τι ακριβώς ακούς. Αυτό εδώ. Το ποντίκι μου φίλε είναι... Α, όχι, μάρκα είναι. Corsair. Φιφί. Δεν βάλω τον ταλέντο εκεί που ξέρει. Γαμό, δεν θα φτάσουν εδώ το στιγμό. Δεν θα σκοτωθείς. Φακ. Κουτσοδέτης. Τέτοια. Άγγιξε την. Πάς υποχρέωσες και εσύ. Ε...
αυτά και αυτά. Έτσι φαίνεται. Αυτός δεν ήταν ο αστυνομικός που σας είχε παρακολουθήσει. Αυτός, τον γκρίζο κοστί. Την γκρίζα ρεπούμπλικα. Αυτός ο ξυλέας. Και τα γκρίζα αρχίδια. Ω, ω, σιγά μου η αδελφή, να μου. Thank you.
κάτι θα γίνει. Θα αλλάξει ο χρόνος, θα πάμε για ύπνο. Αυτές. Και έτσι ο Ανάγυρος ξαναβρήκε πάλι τον ήσυχο ύπνο του και τροχαλιτό του. Από παραχαράκτης ξαναγίνει και πάλι χαράκτης και ξανάρχισε την γύμνια και παλιά του ζωή. Ίσως στο πρόσωπό του μόνο θα μπορούσε να διακρίνει κανείς μια αδιόρατη δόση μελαγχολίας. Το κάτι που μας μείνει σαν πίκρα στην καρδιά, όταν βρεθεί στο δρόμο μας ο έρωτας και μας γεννάσει. Όλοι μας έχουμε γεννηθεί από μια γυναίκα, από μια ερωτική περιπέτεια, από μια αγάπη που πιστέψαν οι αληθινοί και στο τέλος βγήκε κάλπη. Κάλπη τι, δεν είχε, η κάλπη τη λίγα της φώτα από μια πάρα. Το τελευταίο της τι, ο Ανάγκης σκέφτηκε την Αγγλάνη, την υπήρχε, δεν του έκανε καρδιά να την περαστρέψει. Ήταν το αριστούργημά του που δεν μπόρεσε να περάσει πουθενά. Και αποφάσισε να τη δώσει στο Ζητιάνο, όσο κάτω κάτω ήταν και διπλός. Μα δεν έκανε ούτε δύο βήματα και άκουσε ακόμα και τον διπλό να φωνάζει. Ο διπλός Ζητιάνος της γωνίας δεν ήταν δυο διπλός. Ήταν απλώς ένας επαγγελματίας Ζητιάνος. Κάτω από τα περίληπα και πέμπτυμα μαύρα του ματογιάλια έφυγε μια εξαιρετικά σπάνια όραση που ανήμωνο του αν την ανεχάλιζε καμιά φορά ο καλοκάγατος και πονόψυχος πόλης μόλις.
ηλικία που τον λυπόταν και τον άφηνε μαζί κι ανέβη. Κόσμο ακούω και κόσμο δεν βλέπω. Πάλι εδώ και δεν είπαμε ότι απαγορεύεται η επεκτείνη. Ποιο είναι, παιδάκι. Εγώ, ο πόλης μας. Θέλει να σε στείλω μέσα καμιά ώρα. Αν βαστάει η καρδιά σου, παιδάκι, δεν έχω τα ματάκια μου. Σκοτάδι τη ζωή μου. Καλά, καλά, σταμάτα τις κλάψεις. Πάω, μάτω. Άντε να δούμε, ως πότε θα κάνω κι εγώ τα στραβά μάτια. Ναι, πάρε κάτι κι από μένα. Ευχαριστώ, παιδάκι. Ο Θεός να μου κόβει μέρες και να τις δίνει γαλόνια. Καταπληκτικό αστείο. Έτσι η κάλπη κυρία έγινε ο εφιάλτης. Δεν κατέληξε την ωραία του γωνιά με το σίγουρο νεροκάμαρο για να γυρίσει όλη την Αθήνα με το λευκό του μπαστούνάκι, προσπαθώντας να την εξαργυρώσει πουθενά. Εδώ είναι το στέκι μου από αιώνα. Μου το πάνε.
Έλα. Άνεβα. Μπράβο. Δεν έχω τα βατάκια μου, σκοτάδι τη ζωή μου. Κάνε και μόνο το παιδί.
Μόνο μετά την εφηβεία. Τι κοιτάξτε εγώ χρονολάκι. Γιατί δηλαδή απαγορεύεται, άνθρωπος είμαι κι εγώ. Κάθε τρεις και πέντε σύγκρος είναι κακορέτα. Με ζάμιση, κάτσι, πιο κόντος από εγώ, πιο κόντος από εγώ. Έχει αλλημός είναι αυτός. Μια τέτοια, είπατε, διαβάστε και βλέπουμε. Thank you.
Γαμάτο που είναι ρε φίλε. Για να σβήσει τα περισσέτια. Και τι παραγγελίες. Κάποιο χρέος έχω στο μαγαζί.
μπούτσα του Αναστάση έσβηνε χαρούμενη τα περισσέρια και έτσι με αυτό το βιολί ο φιλότιμος με το καματιάρι λίγο πολύ τα φέρνε πόρτα. Κανένας δεν του λέγε όχι. Ένα άσπισμα που πληρωνόταν σχεδόν με το τίποτα ήταν ότι χρειαζόταν ο κάθε λιτοκύρισμα τα ζάχαρη. Η βούλτσα με τον ασβέστη θαυματουργούσε πάντα στις δύσκολες στιγμές. Ο Αναστάσης έβγαινε αστροπρόσωπος ακόμα ως και τον ψιλιτατζή που ψώνιζε καραμέλες ή πανίκια. Ο Αγγελούδης. Έτσι ο Αναστάσης είχε καταφέρει να σπρίσει γραμμή όλους τους μαγαζάτρες της συνεχείας. Κι όμως υπήρχε ένας και μοναδικός που δεν σήκωνε άσπρισμα και έμενε μαύρος και άσπρος. Ως που τον υποτήρησε ο κύριος Μαυρίδης. Ο κύριος Μαυρίδης. Τέσσερα, τον ήξερα, έλα, άκουσε και πες. Θα με κάνεις για πίνα, ρε παιδί. Μα κύριε Μαυρίδη μου, όλα και μόνο και τράγουν έτσι στην πόση και κάνεις σε ένα σπίτι που είσαι ευρωσβηστός από τον πρώτο ευρωπαϊκό πόλεμο. Έτσι, μάλιστα. Από τον πρώτο ευρωπαϊκό πόλεμο, μάλιστα. Είχε ο Μαύρη, σπίτι μου, ό,τι άκουγα και δεν ξέρω. Αλλά κύριε Μαυρίδη, τι συζήτησες. Μα σου λένε τα μπλα. Τα μπλα σου δεν ξέρω να χάσει που έρθει. Πρόσεχε. Κάνε πρώτο του μηνό, δεν είχε πει λιγάκο. Όχι, δεν έχω λεφτά κύριε Μαυρίδη. Πού να τα, να πω θέλω. Δεν χρειάζεται να μου στείλει τα λεφτά. Για να σου πει ο τον ιδέα, να κάνει έτσι και σε πετάξει έτσι με τις φρουτές. Αν δεν θα είναι πάντα, δεν εγώ θα σας πάω. Τον ήρθε δεν είναι πάντα. Τι θα σου δώσει κύριε Μαυρίδη, πέρασε. Άντε ρε, ακόμα τρως. Δεν θα μου φας καμία σφαλιάρα. Ναι ρε Βασιλή, μας τα κάνεις τσουρίδια. Thank you.
Thank you.